από τον κόσμο των νεκρών για να ξυπνήσεις τον κόσμο των ζωντανών που είναι όμως όλοι τους νεκροί. Μέσα αυτό το εμπορικό ολοκαύτωμα, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, εσύ βλέπεις καθαρά. Και τι έχεις τα μάτια του λύκου? Και τι έχεις τα μάτια του λύκου? Έρχονται οι φωνιάδες ανθρώπων και ιδανικών. Έρχονται για τους προγραμμένους, αλλά εσύ ξέρεις θα κρυφτείς. Θα περιμένεις γιατί είναι η ώρα πριν το ξημέρωμα. Είναι η ώρα του λύκου, είναι η ώρα του λύκου. Είναι η ώρα του λύκου, είναι η ώρα του λύκου. Είναι η ώρα του λύκου, είναι η ώρα του λύκου. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Πάνο Ξηρουχάκη από τους Πορνοστρόι κατά Νταΐφη. Κάτσε περίμενα να θυμηθώ έτσι. Zero Artistic Movement, ναι. Και Zero Geographic. Ναι. Σωστά έτσι. Πολύ σωστά. Ωραία. Πάνο, ευχαριστώ πολύ καταρχήν που αποδέχτηκες να κάνουμε την κουβέντα. Εγώ πρώτα απ' όλα οφείλω να σε ευχαριστήσω για το πολύ ωραίο blog και για την τιμή που μου κάνεις. Να είσαι καλά. Εντάξει, δεν είναι τιμή. Τιμή κάνουμε ένα στον άλλο. Ναι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τους Πορνοστρόικα Νταΐφη. Ναι. Και επειδή έχεις πει ότι ξεκίνησε ως πλάκα, πώς μετά εξελίχθηκε σε κάτι τέτοιο, ας πούμε, σε ένα πράγμα μεταξύ μουσικής πολιτικής κολεκτίβας? Δηλαδή, εξελίχθηκε σε κάτι σοβαρό, θέλω να πω, από την πλάκα. Λοιπόν, ήμουνα φοιτητής στη Μυτιλίνη. Uh-huh. Είχαμε έναν φοιτητικό σταθμό ανεξάρτητο, ο οποίος υπάρχει ακόμα. Και κάναμε ραδιοφωνικές εκπομπές, γνωριστήκαμε κάποιοι μεταξύ μας τώρα μέσω του σταθμού, και εκείνο τον καιρό υπήρχε, ρε παιδί μου, σε επίπεδο λυκείου βέβαια, που έφυγε όλος μια μπάντα και έβγαινε και έβριζε και έλεγε, ναι, προ-ίντερνετ φάσεις, ήταν τότε εκείνες φάσεις. Έφτιαχνα όλο μια μπάντα και έβγαινε και έβριζε, έλεγε ότι του κατέβαινε. Ναι. Και σε αυτή τη λογική μου λέει ο Λάμπρος, ο Βενέτης, ο φίλος μου, η αδερφή ψυχής του Πορνοστρόικα, έχουμε κάνει μια metal μπάντα, θέλεις να έρθεις να παίζεις? Εσύ ήξερες κάτι? Όχι, εγώ είχα πάρει ένα μπάσο και λέω: δεν ξέρω να παίζω μπάσο. Θα έρθω να κάνουμε τα ταϊστικά, να κάνω τη βαράδα τον μπάσο. Ναι. Και ήταν άλλο ένα παλικάρι, ο Γιάννης, ένας heavy metalλας στην μπάντα, και πάμε να κάνουμε την πρόβα τώρα. Αλλά ο Λάμπρος ντρεπόταν να τραγουδάει, δεν ξέρω, μου λέει: δεν έχω έμπνευση. Του λέω: αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα. Παίρνω το μικρόφωνο και έλεγα ότι μου κατέβαινε. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του Πορνοστρόικα, το Λυκάνθρωπος. Λυκάνθρωπος, ναι. Εφάρμοσα δηλαδή την αυτόματη γραφή πριν μάθω. Τι σημαίνει και τι είναι? Τι είναι ότι το κάνει, το είχε εφαρμόσει νομίζω οι πρώτοι σουρεαλιστές. Και σε κάποια φάση βγαίνει το demo, το οποίο παραδόξως ήταν καλό, γιατί για τα δεδομένα του αρπακόλα που το κάναμε, ο Γιάννης είχε σπουδάσει ηχοληψία. Και κάπως από εδώ από εκεί το έφτιαξε και ακουγότανε. Μου το δίνουν, μου λέει: δώσω σε κανένα δύο φίλους σου. Τι κάνω εγώ τώρα? Έκανα εκπομπές τότε, κάναμε τους εκκλησιαστικούς ύμνους. Παίζαμε. Πολύ είναι αυτό. Ναι, παίζαμε βιομηχανική μουσική και punk. Και την εκπομπή Dark Entries με ένα φίλο μου τώρα, το Στέλιο, ο οποίος είναι στην Ταϊλάνδη, ζει. Από τους Bauhaus το είχατε πάρει το τίτλο. Ναι, από τους Bauhaus. Και, και άρχισα και έλεγα και παίζα Πορνοστρόικα, αλλά δεν έλεγα τι μόνο εγώ, δεν τρεπόμουν. Και με παίρνανε τηλέφωνο ο κόσμος και τους άρεσε. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ωραίο τραγούδι, μπράβο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι τώρα μιλούσαν το τραγούδι για μια συγκεκριμένη φάση στη Μυτιλίνη εκείνη τη εποχή που είχε πολύ ρατσισμό. Για ποια εποχή λέμε τώρα? Αρχές του 2000. Ήταν η εποχή τώρα να καταλάβει, ήταν σκληρά τα χρόνια εκείνα. Υπήρχε ρατσισμός, υπήρχε εθνικισμός, δηλαδή τότε η Χρυσή Αυγή μπορεί να ήταν πολύ πιο κάτω, αλλά ήταν πολύ, ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Ήταν πιο ομός και εθνικός, δηλαδή υπήρχε ένα εθνικιστικό κλίμα. Άμα έλεγες, ας πούμε, ότι δεν έχεις κάτι να χωρίσεις με τους Τούρκους, είχες αρνητική αντιμετώπιση.
Επίσης φερόταν άθλια στους μετανάστες, Αλβανούς, δεν τους αφήναν να μπουν στα μπάρα, στα κλαμπ. Ναι. Οπότε αυτό το τραγούδι έπιασε πολύ εκεί. Τι γίνεται τώρα, όταν έγραφα το Λικάνθρωπο με τη μέθοδο της αυτόματης γραφής, ξεκινάω και πάνω από κάτι για τα μπαρ, αλλά δεν είχα, δεν μπορούσα να το συνεχίσω και θυμήθηκα την ταινία που είχα δει το προηγούμενο βράδυ, μια ταινία για Λικάνθρωπους. Και το κόλλησα έτσι και έφτιαξα μια ιστορία με έναν Λικάνθρωπο που πάει σε μια πόλη που του επιτίθονται, του λένε δεν θέλουμε Αλβανούς ούτε φαντάρους, γιατί και οι φαντάροι τότε είχαν ρατσισμό στη Μυτιλίνη, δεν τους αφήνανε σε μπαρ και σε κλαμπ να μπουν. Όχι πάντα, υπήρχαν και εξαιρέσεις. Αλλά εντάξει, οι παλιοί θυμούνται τι λέω τώρα. Και αυτό το τραγούδι πραγματικά έπιασε πάρα πολύ στη Μυτιλίνη. Το έπαιζα και εγώ, το προωθούσα, οι άλλοι δύο έμειναν έκπληκτοι. Μου λέει εσύ, εμείς το κάναμε αυτό για πλάκα, τι είναι αυτά. Ο Γιάννης λίγο τραβήχτηκε γιατί είχε τα δικά του. Mm-hmm. Ο Λάμπρος όμως λέει εντάξει, λέει να το συνεχίσουμε. Κάναμε και μια συναυλία, τότε ήταν μια εκδήλωση για τους Ζαπατίστας και παίξαμε και έγινε πανικός, ήρθε πάρα πολύ κόσμο για τα δεδομένα της Μυτιλίνης, χτυπιόταν ο κόσμος, είχαν έρθει άλλοι, είχαν σηκώσει μουλκάνες, δενταϊστικά πράγματα. Και απλά τι είχε γίνει, εμείς τώρα επειδή δεν ήμασταν γκρουπ κανονικό, είχαμε ένα ντραμίστα, το παλικάρι ότι να είναι, δεν ήξερε κανένα τραγούδια. Και σε κάποια φάση την ώρα του live μου λέει, μου φωνάζει Παναγιώτη ότι ξέχασα τη... Του λέω... Το ρυθμό, το τραγούδι. Του λέω στα αρχίδια σου, παίζω ότι να είναι. Ναι. Και βγήκε στην αυλία, αλλά πέρασε ωραίο κόσμος. Mm-hmm. Θυμάμαι δηλαδή ακόμα και τον ηχολήπτη και χοροπηδούσε. Τώρα με τη λύνει άλλες εποχές, ας πούμε. Ναι. Είχε έρθει ένας, έπαιρνε το μικρόφωνο, φωνάζε... Ελληνοαμερικάνος, φώναζε fuck the police. Ήταν σουρεαλιστικά τα σκηνικά. Μετά έφυγα με τη Λίνη, αλλά πηγαίνω ερχόμουνα και φτιάξαμε και το δεύτερο demo, το οποίο ήταν πιο βιομηχανικό. Απλά επειδή είχε φύγει όλος που κάνει την παραγωγή, η παραγωγή είναι κατά ψέματα και στο δεύτερο και στο τρίτο κάκιστη. Έχει πάρα πολλά πολύ ωραία τραγούδια. Δηλαδή συνέχισα στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή να συνδυάζω επιστημονική φαντασία, πολιτική, σάτυρα και πάει λέγοντας και φάρσα. Και επίσης διάβαζα και βλέπα για τους φουτουριστές, για τους ανταϊστές, όλους αυτούς και τα ενσωμάτωνα. Απλά δεν ήξερα ακόμα λάβω να κάνει καλές παραγωγές, δεν ακούγονταν καλή η φωνή μου. Είχαμε βγάλει ένα έπος για τη δασκαλάκια Κυροπούλου. Το 2001, φαντάσου που φοιτικό. Είχαμε βγάλει ωραία τραγούδια και εκεί είναι και ο Θάνος, δεν θα έχει εξουσία. Η πρώτη εκτέλεση είναι στο δεύτερο demo, το «Οχ, ξανάρθανε». Το πρώτο λεγόταν «Λικάνθρωπος ερχόμαστε», το δεύτερο «Οχ, ξανάρθανε». Το τρίτο που έχουμε μέσα ένα τραγούδι για τον Κάρλο Τζουλιάνι, το «Ασασίνι» και το «Δασκαλάκι Γκυλοπούλου», λέγεται «Πορνοτρόμο Society». Το τέταρτο, και εκεί κατά με τελειώνει η πρώτη περίοδος του Μπονοστρόικα, λέγεται το τελευταίο Express από την Τρία. Εκεί ο Λάμπρος παίζει πιο πολύ με κιθάρα, δηλαδή του άρεσαν τότε, από ό,τι θυμάμαι, τα γκρουπ του ιταλικού punk, SSSP, κάπως έτσι. Α, ναι, ναι. Ιταλικό punk είναι αυτό. Και ήταν ένα σκοτεινό gothic style, αλλά και αυτό πάλι παραγωγή λίγο έχανε. Πάντως από εκεί βγάλαμε ένα τραγούδι που ακόμα και τώρα το παίζουμε και το αγαπάει πολύ ο κόσμος, το Γεθνής, που είναι στίχη Μπρέκτ. Και κάπου εκεί δημιουργήθηκε το ΖΑΜ. Δηλαδή μαζευτήκαν και άλλοι φίλοι, Solitary People, Αλφα Σερετικό, και κόσμος τώρα που εντάξει μπορεί πλέον να μην θέλει να τον αναφέρω κάποιοι. Ναι. Τι ξέρεις πώς πάνε αυτά, τσακώνεσαι. Και βγάλαμε το πρώτο ΖΑΜ συλλογή. Αλλά τότε ήταν και προ-ίντερνετ και επειδή εμείς δεν πηγαίναμε σε εταιρεία, δεν θέλαμε να πάμε σε εταιρεία γιατί είχαμε και πρόταση. Είχατε πρόταση. Ναι, είχαμε μια πρόταση, αλλά την αρνηθήκαμε. Ως group, να πάτε σε εταιρεία. Ρε παιδί μου, ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος μας έκανε μια πρόταση. Αλλά μας η ιδεολογία μας ήταν DIY και δωρεάν στον κόσμο. Δεν εννοώ ότι άλλοι είναι ξεπουλημένοι οτιδήποτε, αλλά είχε παραγίνει τότε και η Πονοστρόικα ήταν και μια απάντηση στο ελληνικό ροκ εκείνης εποχής, το οποίο ήθελε, να πούμε και μια αλήθεια, τα πήγαινε καλά με το χρήμα. Δηλαδή, με αποθούσαν αυτή η εικόνα με τις πορτιέριδες, για να δω γκρουπ που ήταν αξιόλογα, δεν το αρνούμε, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα.
Ναι. Εμένα η ιδεολογία μου ήταν αυτό το πράγμα. Τότε ήμασταν πολύ λίγοι. Τώρα είναι, έχει γίνει τεράστια μόδα, αλλά εντάξει, εμείς ήμασταν από τους πρώτους που το κάναμε και δεν το μετανιώνω. Χάσαμε όμως πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι. Το ραδιόφωνο ποτέ δεν μας έπαιξε. Γιατί αυτά πάνε έτσι. Ναι. Αλλά κράτησαμε την ελευθερία μας. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ας πούμε, άμα θέλω εγώ να βρίσω σε ένα τραγούδι, θα βρίσω, ας μου κάνουν μήνυση. Ναι. Δεν θα έρθει κανείς να μου πει, θα πει αυτό που θέλω εγώ να ακούσω. Mm-hmm. Ή αυτό που πιστεύω εμείς ότι είναι καλό για τον κόσμο να προωθήσεις. Με το ΖΑΜ ήταν λοιπόν μια έτσι πιο πολιτική έκφραση όλου αυτού του πράγματος. Με είχαν επηρεάσει τότε πάρα πολύ και η Λάιμπαχ, το NSKI. Mm-hmm. Αυτό το, η ολιστική αντιμετώπιση της τέχνης που είχαν. Και σταδιακά βάζαμε μέσα ζωγράφους, ποιητές και άλλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, θα αναφέρω μετά για τα μέλη του ΖΑΜ. Ναι, ναι, αυτό θα σου κάνω μία. Θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε. Και σιγά σιγά το ΖΑΜ έγινε και η Πονοστρόικα και όλα αυτά, ένα πράγμα και τα άλλα γκρουπ που μπήκανε μετά, οι Βαράδοι και οι Λιτζές και όλα αυτά. Γίναμε σαν μια ομάδα που προωθούσαμε την αντιεμπορευματοποίηση της τέχνης και την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η, πώς να σου πω, η υπάρχουσα κοινωνική ταξική κατάσταση. Γιατί εμείς δεν βλέπαμε τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να υπάρξει, να φτιάξω τέχνη ωραία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα, αν δεν υπάρχει η βελτίωση της κοινωνίας, ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης και πάει λέγοντας, η τέχνη δεν έχει τίποτα να συνεισφέρει. Δηλαδή, είναι το απόλυτο τίποτα. Μη σου πω ότι μπορεί να έχει κατασταλτικό ρόλο. Γιατί μπορεί να βγάλει. Όλοι μας έχουμε μουσική, αλλά. Εντάξει, έχει μια δόση τώρα να ακούσει την καλή μουσική, να εκτονωθεί, να πας την επόμενη μέρα στη δουλειά σου που είναι σκατά, ας πούμε. Ναι. Αυτό θέλαμε να δείξουμε. Και ήταν πάντα λίγο θολό, δηλαδή δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρα τα προτάγματά μας, αλλά δεν είναι κακό αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος προχώρησε, έφερε και τη δικιά του ιδέα και αυτά. Αλλά το βασικό είναι αυτό, αντιπορευματοποίηση και πολιτικοποίηση. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Θες να μου πεις λίγο για το όνομα. Ναι. Γιατί είναι λίγο περίεργο το όνομα. Το όνομα, εγώ όπως σου είπα, δεν ήξερα τι είναι. Να σου το πω, ο Λάμπρος ήταν κομμουνιστής. Mm-hmm. Και για να του. Μαξιστής δηλαδή. Μαξιστής, ναι. Και λίγο πιο. Λίγο πιο αριστερά. Ναι. Ναι. Αλλά εμείς ήθελαμε τώρα να τον τρολάρουμε. Και είδαμε σε ένα περιοδικό του κόλλου τώρα εκεί με ροζ τηλέφωνα και έγραφε Πορνοστρόικα, τηλέφωνο τάδε. Και σκεφτήκαμε πρώτα να τον κοροϊδέψουμε, αλλά και δεύτερον ότι είχε ένα βαθύτερο νόημα. Δηλαδή ότι όλα αυτά οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, mm-hmm. δηλαδή η Περεστρόικα, τσάκισαν τους ανθρώπους και πάρα πολλοί άνθρωποι Ρώσοι. Κοιτάξτε τώρα, εμείς είμαστε και μεγάλοι, τώρα οι νεότεροι δεν το. Πραγματικά τους τσάκισαν τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και πάρα πολλές γυναίκες δυστυχώς εκείνη την εποχή. Αυτό είναι, εκπορνεύτηκαν. Εκπορνεύτηκαν, ναι. Πάρα πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή και πάρα πολλοί Ρώσοι είχαν τρομερά ποσοστά αυτοκτονιών, αλκοολισμός και πάει λέγοντας. Οπότε θέλαμε να δείξουμε κιόλας ότι το ένα φαίνει το άλλο. Κάποιοι τώρα μαλάκες μπορεί να πούνε ότι αυτοί είναι σεξιστές, ότι το πήραν για να. Είναι γελίο αυτό, ας πούμε. Δεν βγάζει νόημα. Mm. Εμείς αυτό που θέλαμε να δείξουμε είναι ότι η αλλαγή. Η οικονομική δεν είναι κάτι αθώο και φαντάζομαι μια εποχή που ήταν τα πράγματα στην Ελλάδα καλά. Ναι. Αλλά εγώ, ας πούμε, πάντα ήμουν αλληλέγγυος με τους μετανάστες, με τις γης κολλασμένους τέλος πάντων και έβλεπα τους ανθρώπους Αλβανούς να τους εκμεταλλεύονται στη δουλειά και όλα αυτά. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Mm-hmm. Τον Νταντάιφι το πήραμε από το Νταντάισμό. Ναι. Από τον καταλήφθη τον ταϊσμό. Και που δικαιώθηκε άλλωστε το όνομα το Πορνοστρόικα, γιατί τώρα είναι Πορνοτρόικα. Σωστό. Δηλαδή οι οικονομικές εξελίξεις πίνουν το. Πώς να σου πω, το αίμα του απλού ανθρώπου, τον εκμεταλλεύονται, τον τζακίζουν κυριολεκτικά. Και. Είναι και ένας τρόπος, ξέρεις, άμα πεις Πορνοτρόικα, να τους βρεις και λίγο ρε παιδί μου. Ναι. Όπως είχα πει Πορνοτρόμο Society. Mm-hmm. Ότι είναι μια κοινωνία σε αυτό το δίσκο, αυτό ήταν το όλο στυλ, που είναι δύο χαρακτηριστικά της, είναι η εκπόρνευση και ο τρόμος. Mm-hmm. Γιατί η εκπόρνευση δεν είναι μόνο η γυναίκα ή η ροδούλη και αυτά, η εκπόρνευση είναι πάρα πολλοί άνθρωποι
άντρες και γυναίκες, οι οποίοι εκπορνεύονται είτε για ένα κομμάτι ψωμί, αυτή είναι καλή περίπτωση, δηλαδή δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κιόλας. Και είναι και άλλοι πιο ξεφτύλες που για να κάνουν καριέρα, που είναι η μεγαλύτερη για μένα εκπόρνευση που μπορεί να υπάρξει. Αυτοί βέβαια δεν το νιώθουν, δεν το καταλαβαίνουν έτσι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν. Κοίταξε, είχατε ένα τρομακτικό σύστημα στον τοίχο. Δεν χρειάζεται να γαμάς ανθρώπους για να κάνεις καριέρα. Τώρα αυτοί θα το καταλάβουν τον άσχημο τρόπο συνήθως. Ναι. Μπορεί να μην το καταλάβουν και ποτέ, αλλά αυτό που. Τέλος πάντων, όλο αυτό το κόνσεπτ που υπήρχε πίσω σε αυτές τις δουλειές ήταν ότι, κοίταξε, ζούμε σε μια πορνοκοινωνία και τρομώδης κοινωνία, ας πούμε, που υπάρχει καταπίεση, υπάρχει εκμετάλλευση και αυτά. Και όλα αυτά, καλώς ή κακώς, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαν. Γιατί έχω τραγούδι, ας πούμε, που λέω το τέλος του καπιταλισμού, και το έχω γράψει το 2008. Και αν το ακούσεις, νομίζω ότι είναι τώρα. Έχω τραγούδι, ας πούμε, για τέτοιου τύπου, για τη δυστοπία που ζούμε σήμερα, που τα είχα γράψει το 2000, το 2001. Δηλαδή έβλεπα πώς θα πάει η κατάσταση. Όχι ότι είμαι προφήτης, παιδί μου, εντάξει, προς Θεού. Απλά αν ένας άνθρωπος διαβάσει κανένα βιβλίο, μπορεί να καταλήξει εκεί. Εκτός και αν θέλεις να είσαι μια ζωή αποχαυνωμένος. Ναι. Αυτό. Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι εύκολη ή δύσκολη ερώτηση αυτή. Θα μου πεις μουσικές και άλλες επιρροές. Θα σου πω. Πολύ εύκολη ερώτηση, γιατί η μουσική είναι η ζωή μου. Ναι. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ ο βιομηχανικός ήχος. Αυτό με καθόρισε. Δηλαδή, αυτό το λέγανε cyberpunk. Τότε ήμουν 14-15 χρονών και παίρναμε κάτι φανζίν τώρα στις σκιές του B23 και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν τα θυμάμαι και καλά. Melvin, δεν ξέρω αν τα θυμάμαι. Και κάπου είχα δει αφιέρωμα στο cyberpunk. Ό,τι να είναι τώρα βέβαια, γιατί αυτό ήταν όρος αδόκιμος. Βέβαια οι άνθρωποι δεν φταίγανε, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ίντερνετ. Και εμείς τότε οι ελάχιστοι που το ακούγαμε, το λέγαμε αυτή τη μουσική που στο εξωτερικό τη λέγανε βιομηχανικό, industrial metal ή παλιότερα, το λέγανε εδώ cyberpunk. Έτσι κάπως έφτασα σε επαφή μέσω κασετών από κάποιους μεγαλύτερους κλασικά και άρχισα να ακούω γκρουπ όπως η Fraulein Assemble, η Laibach, η KMFDM, η Skinny Puppy και όλα αυτοί. Με πειράζει πάρα πολύ, δηλαδή και το σοκ, η αίσθηση του σοκ που σου βγάζει αυτή η μουσική, σε προβληματίζει δηλαδή, ότι αυτός έχει κάτι να σου πει. Και το ιδεολογικό έτσι όπως το είχαν εντύσει αυτοί οι άνθρωποι και το μουσικό ήταν κάτι τόσο πρωτοποριακό, το οποίο σε ουσία ακόμα και σήμερα δεν ξεπεράστηκε. Ναι. Δεν έγινε ποτέ πρώτα απ' όλα μόδα. Πήγε κάπως και μέσω των Prodigy που πήρανε κάποια πράγματα από τον ήχο το βιομηχανικό, αλλά δεν ξεπεράστηκε. Δηλαδή, να το πω και λίγο για να επιστρέψουμε, δεν εκπορνεύτηκε ποτέ αυτός ο ήχος, δεν έγινε ποτέ μαζικός. Μαζικός, ναι. Εντάξει, γίναν κάπως γνωστοί ο Μέλι Μάσο, οι Nine Inch Nails, αλλά όλα αυτά τα μεγάλα κουμπιτζα για τις 80 μείνανε σταθερά. Οι Ministry. Ναι. Που έρχονται κιόλας. Ναι. Ναι, και οι Ministry μου άρεσαν πάρα πολύ. Τι να σου πω, δηλαδή, μιλάμε τώρα για τις Κάρες. Ο δίσκος που είχε βγάλει ο Τζέλο Μπιάφρα με το Ministry, η Lard, πώς λένε. Η Lard, ναι, με το Ιούγκερσεν, ναι. Ναι. Ήταν, εντάξει. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τότε, βέβαια, υπήρχε αντιπαλότητα με τους μεταλλάδες. Τις πλάκασε όλα πράγματα, γιατί τα μισά που ακούγαμε ήταν στην ουσία metal. Και τα μισά που ακούγαν και αυτές ήταν επηρεασμένα από τα άλλα. Αλλά σιγά σιγά με κάποιους φίλους μου από εδώ από εκεί άρχισα να ακούω και άλλες μουσικές και heavy metal και πώς να σου πω, power metal, thrash, τα πάντα. Δηλαδή αν κάτι μου αρέσει θα το ακούσω. Ναι. Και παίρνω ιδέες από παντού. Η μουσική που αγαπάω και θα αγαπάω πάντα πιο πολύ, πιστεύω συμβαίνει στον καθένα αυτό, είναι ο βιομηχανικός ήχος, αλλά μπορώ να ακούσω ένα πολύ ωραίο power group χωρίς να αισθανθώ άσχημα. Ναι. Μπορώ να ακούσω punk, μπορώ να ακούσω post-punk, μπορώ να ακούσω gothic. Αν θέλεις τώρα να σου πω άλλα γκρουπ αγαπημένα, μ' αρέσουν οι Fields of the Nephilim πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι Judas Priest, μ' αρέσουν οι Accept πάρα πολύ. Κλασικά έχει μεταλλάδικα αυτά τα δύο. Ναι, Sisters of Mercy πάρα πολύ μ' αρέσουν. Πάρα πολλά γκρουπ. Δηλαδή μπορώ να τελειώσω αύριο. Ακούω πολύ μουσική πάντως. Άλλες επιρροές εκτός μουσικής. Κοίταξε, με, εμένα με επηρέασε πάρα πολύ ο Νίτσε.
στη ζωή μου γενικότερα και στον τρόπο σκέψης και στην τέχνη. Δηλαδή, κάποια πράγματα που έλεγε περί του διονυσιακού στοιχείου και πάλι λέγοντα με επηρεάσανε. Με επηρεάσαν πάρα πολύ κατά σχεδική. Ο Γκίντεμπορ, η κοινωνία του θεάματος και όλα αυτά. Και υπάρχει μέσα και στο έργο του Μπονοστρόικα έντονο το στοιχείο της δυστοπίας. Δηλαδή, μου αρέσαν από παιδί ταινίες δυστοπικές, είτε αυτή είναι το Mad Max, είτε ήταν το Matrix όταν βγήκε, είτε ήταν το Blade Runner, τα βιβλία του Philip Dick. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Ωραία. Καλά, θα επανέλθουμε σε αυτά. Να πάω τώρα σε κάποια τραγούδια, συγκεκριμένα, ναι, ναι, έτσι. Θέλω να μου πεις καταρχήν, όχι γιατί καταφέρεις εναντίον των hipsters, τι είναι η hipster, ας πούμε, για εσάς, και θέλω να μου πεις και τι ακριβώς σημαίνει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν φράση και παιδί με αυτές οι δύο λέξεις, με τα μοντέρνη μουστάκιδες. Λοιπόν, είναι και ωραία έτσι όπως το θέτεται στο τραγούδι. Κοίταξε, εμένα δεν με ενοχλεί κανένας ανθρώπου το στυλ. Δηλαδή, άμα θέλει ο άλλος να βγει με το βρακί στο κεφάλι, το είναι δικαίωμα. Πάντα ήμουνα και η Μπονοστρόικα είναι ενάντια σε κάθε τι που είναι μαζικό. Mm-hmm. Δηλαδή, μα ιδιάζει αυτό. Δηλαδή, το καταλαβαίνω να κρίνεις τη Βόρεια Κορέα, καλά κάνεις, που είναι σαν οι άνθρωποι ρομποτάκια, αλλά όταν και στο δυτικό πολιτισμένο κόσμο και αυτοί σαν ρομποντάκια είναι και κάνουν το ίδιο πράγμα. Εντάξει, ξαφνικά λοιπόν όλοι αρχίσαν και κάνουν μουστάκι. Και ήθελα να το σατυρίσω. Τώρα το με τα μοντέρνοι μουστάκιδες έχει να κάνει με το εξής. Το μουστάκι ήταν κάτι παραδοσιακό, έτσι, ναι. Ναι, τουλάχιστον εδώ. Τι κάνει ο μεταμοντερνισμός γενικά, γιατί ο μεταμοντερνισμός δεν είναι μόνο ιδεολογικό ρεύμα, υπάρχει στη μόδα. Παίρνει διάσπαρτα στοιχεία από προηγούμενες κουλτούρες και ιδεολογίες. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υποστηρίζει. Δηλαδή, ο άλλος που είχε παλιά μουστάκι εξέφραζε κάποια πράγματα, δεν είναι. Ναι. Τώρα πάει ο άλλος, κοτσάρει ένα μουστάκι και το ντύσιμο του δεν κολλάει με το υπόλοιπο. Δηλαδή, είναι μεταμοντέρνο. Να πω ένα άλλο παράδειγμα: έχω δει άτομο, ό,τι να είναι, σκυλού και φορούσε μεταλλάδικα ρούχα. Ναι. Κάτι μπλούζες που γράφανε Iron Maiden, ούτε καν ίδια ήξερε τι είναι. Και μαλλί υψηλό πανκ και ένα σκυλού γυναίκα. Αυτό είναι μεταμοντερνισμός. Mm-hmm. Βέβαια, απ' την άλλη, ο καθένας έχει ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Είναι σατυρικό τραγούδι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν είναι ωραίο, ρε παιδί. Μα δεν μου αρέσει. Ειδικά και ένα τραγούδι αυτό. Ωραία. Επίσης, έχεις ένα τραγούδι για το ροκ. Ναι. Που στρέφεστε εναντίον διαφόρων. Μεταξύ αυτών. Ναι. Είναι και ο Πανούσης. Ναι. Σωστά. Ναι. Γιατί εναντίον του Πανούση? Πρώτα και κύρια. Δεν το θέτω ως κατηγορία. Ναι. Απλά ρωτάω, ρε παιδί μου. Πρώτα και κύρια, γιατί. Πρώτα απ' όλα δεν αισθάνομαι καθόλου ενοχή να στριφούμε εναντίον του Πανούση, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε καριέρα πάνω στον Νταλάρα. Εννοείς αυτό το διαμάχη, το ναι, πούμε, δηλαδή το κυριολεκτικά τον κανιβάλισε. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι ο Νταλάρας είναι αθώα περιστερά, αλλά το. Και ο Πανούσης είναι ένας άνθρωπος που παίζει σκυλάδικα, μου έχει πορχέριδες. Ναι. Κατέβηκε στο Ηράκλειο, μου παίζει στην άνοδο. Εντάξει. Και είναι ο άνθρωπος επιχειρηματίας. Αυτό δεν αναιρεί ότι έχει βγάλει μερικούς τρομερούς στίχους. Mm. Πρόσεχε, δεν χρησιμοποιώ το χάπι, απλά ναι, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Να λέμε την αλήθεια. Και επίσης η ταινία που είχε παίξει στο Ζερβού ήταν τρομερή. Mm-hmm. Ο Δράκουλας των Εξαρχείων. Απλά, κοίταξε, λοιπόν, στο έργο πολλές φορές είναι μια αντίδραση. Όταν λοιπόν εγώ τέλειω του, γιατί τώρα εγώ αυτό είναι παλιό, βγήκε το 2001. Εσύ μπορεί να έχεις ακούσει την επανεκτέλεση που είναι το 2004. Μπορεί να. Φαντάζομαι τώρα, εγώ ήμουν 24 χρονών. Λοιπόν, ήμουν 24 χρονών και είχα δίπλα μου κάποιο κόσμο ο οποίος θεωρούσε τον Πάνωση Θεό. Ότι είναι Θεός και Παναστάτης και τα λέει έξω από τα δόντια. Με αυτή τη λογική λοιπόν, λέω δεν μας σχέζει και εσύ είναι Πάνωση επιχειρηματία. Και τη συνουσία τι έκανα, παράφρασα αυτό που είχε πει ο ίδιος, δεν μας σχέζει την Νταλάρα. Ναι. Αυτό. Okay. Επίσης έχετε μια, θα το θέσω έτσι, σχεδόν αιμονή, ναι, με τον Μπρέχτ. Δηλαδή φαίνεται ότι το γουστάρει τον Μπρέχτ. Γιατί? Κοίταξε, εγώ αν και ο Μπρέχτ δεν είναι, ας πούμε, αντιεξουσιαστή μαρξιστής ο άνθρωπος. Mm. Θεωρώ ότι ήταν ένας επαναστάτης, ένας αγωνιστής άνθρωπος και ο οποίος έχει πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή τα ποίηματά του είναι συγκλονιστικά. Και
στην ουσία περιγράφει και αυτά τα πράγματα που ζούμε τώρα. Ναι. Γιατί είναι η περιγραφή της κατρακύλας στη Βαϊμάρη. Τηρουμένων αναλογιών ζήσαμε μια παρόμοια Βαϊμάρη εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα είναι επίκαιρο. Δηλαδή ο μεγάλος καλλιτέχνης πάντα θα είναι επίκαιρος. Είτε είναι ο Κάφκα, είτε είναι ο Καριωτάκης, είτε είναι ο Μπαρούς. Είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, όχι επειδή είναι, πώς να σου πω, είπανε ωραία πράγματα, τα είπανε με ωραίο τρόπο και αυτά. Εντάξει, όλα είναι. Είναι ότι είναι πάντα επίκαιροι. Ο Μπρέχτ δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Και μου πάνε στο μυαλό, δηλαδή, το σήκω πάνω, αυτή είναι η διεθνής, που λέει 16χρονος ο δικαστή. Μου έρχεται στο μυαλό ο στίχος «Όμως στην άκρη της πόλης βρίσκεται το στάθμιο που κόκαλα λέθη». Που λέει ότι κάθονται οι πλούσιοι και σκουπίζουν τα νύχια τους, να είναι καθαρά, ξέρω εγώ, αλλά στην άκρη της πόλης βρίσκεται το εργοστάσιο που κόκαλα λέθη. Αυτό. Ξέρω να σε κάλυψα. Με κάλυψε, ναι. Έχετε και ένα κομμάτι που λέγεται Αναρχία. Θα σε ρωτήσω τι ήταν Αναρχία. Και υπάρχει ο εξής στίχος. Είμαστε αυτά που δεν αποκτήσαμε ακόμα. Θα μου πεις λίγο γι' αυτό. Αυτό το λέω με την έννοια του νιτσεϊκού «γίνε αυτό που είσαι». Περίμενε. Αυτό. Okay. Για την Αναρχία τώρα θα σου πω. Την Αναρχία τι ήταν? Την Αναρχία ήταν ένα περιοδικό που βγάζαμε στη Μυτιλήνη. Φαντάζομαι σημαίνει Αναρχία, έτσι. Ναι, Αναρχία, αλλά το όνομα το έχω πάρει, είχε εμφανιστεί σε ένα ποίημα ενός κριτικού αναρχικού ποιητή, του Χερέτη. Είναι μεγάλος ηλικίας ο άνθρωπος. Και έτσι εκδώσαμε αυτό το περιοδικό και επειδή πάντα μου άρεσε ο Νίτσε και ο Στίνερ, είναι ένα γραμματισμός αναρχίας, δηλαδή δείχνει ότι πρέπει πάντα να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και ακόμα και ότι να μην είμαστε δογματικοί, να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Αυτό. Αυτό έγινε πού, έβγαινε... Έβγαινε η Μυτιλήνη 3 χρόνια. Έβγαζε κάθε πότε, ας πούμε, θυμάσαι? Κάθε 3-4 μήνες έβγαινε ένα. Και το διαδιδόταν από πού, ας πούμε? Αυτό τότε, επειδή ήταν εποχές προ-ίντερνετ τελείως, βγάζαμε, ξέρω εγώ, 200-300 αντίτυπα από χρήματα που μαζεύαμε μεταξύ μας, είμαστε μια δεκαριά άτομα, και το διακινούσαμε. Ναι. Και εντάξει, μέσα σε αυτό το περιοδικό ήταν και άτομα που ήταν στο Σταθμό, που σου είπα στην αρχή, άτομα που ήταν στο Πονοστρόγγα και κάποιοι μετά ήταν στο ΖΑΜ. Και κάποιοι είναι ακόμα στο Zero Geographic. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, όχι μου έχεις απαντήσει, αλλά εντάξει. Τι σημαίνει, ας πούμε, εμπορική μουσική? Είναι ο στίχος, είναι η μουσική, είναι ότι διαθέτεις, ας πούμε, εμπορικά τη μουσική σου? Ξέρεις τι, αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση και για μένα, γιατί είχα τώρα μια συζήτηση πρόσφατα με κάποιους ανθρώπους και εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον άνθρωπο επειδή θα, πώς να σου πω, θα πουλήσει το βιβλίο του ή θα βγάλει ένα συνδυνά το πουλήσει στην τιμή κόστος ή θα κάνει συναυλία για να βγάλει τα προσωζή. Ναι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει τώρα και μία, ας πούμε, πώς να σου πω, κατρακύλα μετά από ένα σημείο που δεν έχει σταματημό. Δηλαδή ο άλλος μετά δεν θέλει μόνο το ψωμί, θέλει και, και τη σαμπάνια του και τα ταξιδάκια του και παλαιότητας. Και η τέχνη για μένα είναι κάτι που πρέπει να ανοίξει όλο τον κόσμο. Κατάλαβε, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο Μπρέχτ, ο Γκίντεμπορκ, όλοι αυτοί θέλανε μια τέχνη, ας πούμε, για όλο τον κόσμο. Όχι όμως χαμηλό επίπεδο. Ναι. Τώρα όμως είναι λεπτή γραμμή. Δηλαδή βλέπεις τον άλλο, σου λέει: «Ρε φίλε, παίζω τα ρεμπέτικά μου, δεν ενοχλώ κανένα, παίρνω ένα κομμάτι ψωμί. Τι πρόβλημα έχεις, σημάζομαι?» Δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Απλά καμία φορά που αυτό το ξεκινάει είναι αφετηρία και δεν έχει σταματημό αυτό. Και πολλοί ξεκινήσαν έτσι, φαντάζομαι, δεν τα έχω ζήσει. Από ό,τι έχω διαβάσει, ξεκινήσαν έτσι και καταλήξαν αλλιώς. Πάντως, ο κόσμος δεν έχει υπόψη ότι τα περισσότερα είδη τέχνης έχουν βγει από κινήματα free art, ελεύθερης τέχνης. Ναι. Και μετά εμπορικοποιήθηκαν. Ναι. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό ότι υπάρχει ιδιοφυΐα που λέει 10 πολύ σημαντικά πράγματα.
ακόμα για τους Λάιμπακ που είπα, υπήρχε ένα τεράστιο κίνημα στην Ιουγκοσλαβία, underground, εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και καλώς κακώς οι Λάιμπακ το κεφαλοποίησανε. Mm-hmm. Μπορεί και κακώς, αλλά έτσι είναι. Δεν υπήρχαν όμως μόνο αυτοί. Εντάξει, αυτοί όντως το κεφαλοποίησαν και γίνανε πιο γνωστοί. Είναι πιο γνωστοί αυτές οι κινήσεις. Πάει πολύ γνωστοί. Σε σχέση με άλλους που δεν τους ξέρω τι μάτς, που μπορεί να ήταν και καλύτεροι. Δεν ξέρω. Ή το λεγόμενο crowd rock είχε ξεκινήσει σαν. Πώς να σου πω να καταλάβεις. Free art festival. Μετά αρχίζει και μπαίνει κονόμα. Δηλαδή έρχονται και σου λένε. Δηλαδή, η άποψή μου. Μπορεί να ζήσεις από κάτι άλλο που κάνεις. Κάνε το τσάμπα. Δώσε να το πάρει ο κόσμος. Μη θες λεφτά από εκεί. Αν δεν μπορεί να ζήσεις, βγάλε τα προσωζήν. Είναι κάθε σου δικαίωμα. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνει με τη ζωή σου. Μετά όμως, από τη στιγμή που μπαίνει εμπορευματοποίηση, παίζεις αυτό το παιχνίδι. Πάει και τελείωσε. Και αν θες να παίζεις σε στάδια και θες να παίζεις σε δικαίωμά σου, αλλά κάπου το έχεις χάσει λίγο. Ναι, κατάλαβα. Έχω τώρα με αυτό που λέμε τώρα, μου έρθει στο μυαλό μια. Στο μυαλό μου τώρα υπάρχει ένα κλασικό δίπολο μεταξύ, ας πούμε, όχι ότι είχαν τέτοια αντιπαράθεση, τον κλάσ και τον κρας. Ναι. Δηλαδή και οι μεν είχαν επαναστατικό στίχο, ας πούμε, και όθησαν. Κανείς δεν μ' άρεσε το μεταξύ του. Οκ, αλλά είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ναι, ενός διπόλου. Τέλος πάντων, οι μεν, ας πούμε, το έκαναν εμπορικό, αλλά πέρασαν ένα μήνυμα στον κόσμο. Οι άλλοι δεν το έκαναν εμπορικό. Με κατ' επέκταση δεν έφτασε και το μήνυμά τους, ας πούμε, τόσο μαζικά. Να. Τώρα, οι κράς βέβαια μετά μάλλον ξεφτυλιστήκαν, είναι η τσάπα γάμπα, κάποιοι από αυτούς. Θέλω να πω με αυτό ότι, ρε παιδί μου, αν θέλει κάποιος... Και αυτοί δηλαδή το γύρισανε. Ναι, αλλά αν θέλει κάποιος να περάσει κάτι, γίνεται μέσω συγκεκριμένων καναλιών μερικές φορές. Ναι. Έτσι. Τι είναι καλύτερο, ας πούμε, ένα μήνυμα να μείνει σε λίγους, ή ένα μήνυμα να πάει σε πολλούς, το ίδιο πάνω κάτω. Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα ψέμα. Δεν είναι προβοκατορική ερώτηση. Όχι. Είναι κάτι που το σκέφτομαι, ας πούμε. Μα έχει δίκιο, μα κοίταξε, εγώ σου είπα πριν ακούω γκρουπ που δεν είναι. Τα έμαθα γιατί μπήκανε στο εμπόριο. Εντάξει. Άρα και εγώ είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να λέω. Εντάξει, εσύ δεν το κάνεις. Εγώ δεν το κάνω όσο αφορά εμένα. Όσο αφορά εμένα το κάνω. Αλλά δεν το παίζω ούτε ανώτερο ούτε από τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρω, ο καθένας έχει από πίσω τη ζωή του και τι προβλήματα έχει. Σίγουρα είναι ωραίο και σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι που παίξαν αυτό το παιχνίδι και κρατήσανε σε όλη τη ζωή πολύ δυνατή και υπέροχη στάση. Συνήθως όμως οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι ξεφτυλίζονται. Αυτή είναι αλήθεια. Ξεφτυλίζονται. Δηλαδή στο τέλος κατά ένα είναι κουλαούζιτς κάθε εξουσίας. Είναι αυτό που είχε πει ο Μπαλτζάκ, ένα τρομερό για τους δημοσιογράφους, που πάει όμως για τους καλλιτέχνες, γιατί κάπως έτσι το νόησε, ότι αργά ή γρήγορα θα γίνεις αυτό που πάντοτε μισούσες. Ο οποίος βουτάει μέσα στη δημοσιογραφία, λέει, αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτό που πάντοτε μισούσε. Και επειδή η μουσική στις μέρες μας είναι ένα είδος προπαγάνδας, δηλαδή ακόμα και όταν παίζεις Diggy Dagger και αποχαυνώνεις τον κόσμο, είναι προπαγάνδα. Του λες, όπως είναι το Survivor, είναι μια μορφή προπαγάνδας. Του λένε, έλα μωρέ, δεν έχεις να φας Έλληνα καρπαζούς πράκτορα, δεν πειράζει, δες το Survivor, είναι ωραίο. Ναι, καταλάβω. Φάει την καρπαζιά σου, δες και το Survivor, είναι προπαγάνδα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, καλλιτέχνες τέτοιου τύπου, μετά από κάποιο σημείο, ξεφτυλίζονται. Δεν πρέπει να ξεχνάς κάτι άλλο, ότι όταν ξεκίνησε το ροκ ήταν επαναστατικό. Μετά σε κάποια φάση άρχισανε, το γυρίσανε λίγο πάλι. Τώρα λόγω κρίσης παγκοσμίως το ξαναπαίζουν επαναστάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ειλικρινής βέβαια. Ακολουθούν το ρεύμα, ακολουθούν δηλαδή τι πουλάει. Αυτό είναι ωραίο. Όχι, αφού δεν το νοείς, ρε φίλε. Τι μου κάνεις τώρα τραγούδια επαναστάσεις και για ότι μας έχει ρημάξει κρίση. Εσύ πριν 6 χρόνια σου πετάγανε λουλούδια, ξέρω. Σε σκυλάκια. Ναι, οκ. Επίσης, σε ένα. Να επανέλθω τώρα στους στίχους. Σε ένα τραγούδι σας στον αστικό πόλεμο. Ναι. Υπάρχουν δύο λέξεις. Μια φράση που λέει pop μιλιταρισμός. Αυτό τι σημαίνει, ας πούμε, ο pop μιλιταρισμός. Αυτό έχει πολλές εκφράσεις. Έχει πολλά διαφορετικά μηνύματα.
Το ένα είναι για τη νέα μορφή φασισμού που γίνεται στη μόδα, που είναι ότι είναι πιο, δεν είναι δηλαδή ακριβώς όπως παλιά με στρατιωτικές παρελάσεις και αυτά, ότι έχουν σωματώσει στοιχεία pop για να γίνουν δημοφιλείς. Mm-hmm. Κάποιες νεοφασιστικές ομάδες, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλο τον κόσμο. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι η αστική πραγματικότητα που ζούμε, δηλαδή άμα τη δούμε, η κυρίαρχη κουλτούρα της αστικής πραγματικότητας είναι η pop, το μαζικό ας πούμε και όλα αυτά. Είναι μια άλλη μορφή πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή πως ήταν παλιά οι στρατιωτικές συγκρούσεις, τώρα ο πόλεμος έχει όχι μόνο στρατιωτικό, έχει και οικονομικό χαρακτήρα. Δηλαδή όταν λέω pop μιλιταρισμό εννοώ ότι σαν να λέω, πώς να σου το πω, αστικός πόλεμος, σαν να λέω οικονομική καταστροφή. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα πώς ρίχνανε παλιά βόμβες, τώρα χρεώνουν τον κόσμο, τον οθούν στην αυτοκτονία. Είναι ένας μιλιταρισμός με το βαμβάκι, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Είναι δηλαδή η νέα μορφή πολέμου. Mm-hmm. Αυτό, δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Ναι. Μια χαρά. Υπάρχει εγχώρια, σε ρωτάω τώρα τι πιστεύεις, έτσι, πειραματική τέχνη με ριζοσπαστικό πρόσημο, δηλαδή γίνονται πράγματα, προσπαθούν οι άνθρωποι. Σίγουρα γίνονται, ναι. Δεν είναι. Εκεί είναι, φαντάζομαι, αρκετοί δεν είναι, δεν μου έρχεται τώρα κάποιος στο μυαλό, αλλά okay, συνεχώς okay. Βλέπω συναυλίες, βλέπω και ωραίους στίχους έχουν και mm-hmm. υπάρχουν, δεν είναι ένα γεγονός αυτό. Mm-hmm. Τώρα, πώς κάνω μια άλλη ερώτηση, μάλλον και αυτή δεν ξέρω, μου φαίνεται δύσκολη εμένα. Τέχνη και αντιτέχνη. Ναι. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Αν σου πω, δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Ότι... Κοίταξε, πολλά είναι και δύσκολο να τα καθαρίσεις και η λέξη είναι κάτι σημαντικό ζωή. αλλά παρεμπινεύω και λέω την πραγματικότητα. Εντάξει, αντιτέχνη καμιά φορά είναι τέχνη. Και η τέχνη είναι αντιτέχνη, οπότε... Ναι. Δηλαδή... Αλλά αν πρέπει να το δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα πώς ορίστηκαν αυτές οι έννοιες με ακαδημαϊκούς όρους, αντιτέχνη είναι... πώς να σου πω, αυτό κάνουν τα ανταϊστές. Mm-hmm. Κατάλαβες, δηλαδή... ήταν μια επανάσταση, είχε βγει ένας ανταϊστής και λέει όπως εσείς θεωρείτε τέχνη ένα υπέροχο πίνακα ζωγραφικής, εγώ θεωρώ τέχνη μια χέστρα. Ναι. Αυτό είναι κάπως η αντιτέχνη. Ναι. Που όμως από τη στιγμή που ενσωματώθηκε στην κυρίαρχη τέχνη, έγινε τέχνη. Τώρα όσο αφορά εμάς, εμείς έχουμε παίξει και στάδιο. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ τώρα, ας πούμε το, η ώρα του Λύκου είναι ωραίο τραγούδι, με την έννοια ότι αρέσω να λέω, δεν μπορώ να πω την αντιτέχνη. Mm-hmm. Αλλά είναι άλλα τραγούδια που μου λέει ο άλλος δεν μπορώ να τα ακούσω. Κάτσε μισό λεπτάκι, ναι. Δεν είναι αντιτέχνη επειδή αρέσει τον άλλον. Δηλαδή δεν πρέπει η αντιτέχνη να αρέσει. Άμα δεν είναι ας πούμε ερκιστική, πώς θα περάσει το μήνυμά σου αυτό. Μα καμία φορά μέσω της απόθεσης, αηδίας για αντιτέχνη λειτουργεί. Δηλαδή ο άλλος με τη χέστρα θέλος που βάλε. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να αρέσει. Δηλαδή φαντάζεσαι σοκ πάθανε οι άνθρωποι που μπαίνανε μέσα. Ήθελα να δημιουργήσει αυτό το σοκ ας πούμε. Αυτό πιστεύω, δηλαδή και την πρώτη punk αυτό θέλανε. Το punk ας πούμε είχε βγει, ήταν η τέχνη του θορύβου. Είχε επηρεαστεί από τα κινήματα των Ταϊστών και των Φουτουριστών και όλα αυτά. Και επιδιώκαν το θόρυβο. Μετά μπήκε μέσα η... Έγινε βέβαια και μια φόρμα. Υπάρχει punk φόρμα, ας πούμε, πολλά χρόνια. Δηλαδή μπήκε σε μια φόρμα κι αυτό. Μα ναι, μα δεν το συζητάω ότι και το punk ενσωματώθηκε, αλλά αν δει κάποιος την ιστορία της τέχνης, ας πούμε, και πώς αλληλοδιαδέχεται με την αντιτέχνη, η αλήθεια είναι ότι η αντιτέχνη έχετε κάπου την τέχνη χτυπάει άσχημα, τρώει δηλαδή τη σφαλιάρα η τέχνη. Αλλά μετά υπάρχει ένας τρόπος, μαγικός, δεν ξέρω πώς γίνεται, και η τέχνη τροφοδοτείται από αυτό το χτύπημα που δέχτηκε και συνεχίζει. Ναι. Και έτσι είναι η πορεία, η ιστορία της τέχνης. Δηλαδή, πάντα, δηλαδή, βγήκαν οι σουρεαλιστές. Τώρα δεν ξέρω αυτή αν είναι αντιτέχνη, ας πούμε ότι είναι ένα παραστατικό κίνημα τέχνης. Mm-hmm. Μετά από χρόνια βλέπεις ότι έχουν ενσωματωθεί στις διαφημίσεις, ο σουρεαλισμός, στις ταινίες. Τότε ήταν όμως κάτι που σόκαρε τους ανθρώπους. Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν κάτι φιλικό προς το μάτι. Mm-hmm. Αλλά yeah. Πάλι όμως εδώ που έχεις δίκιο ότι πιθανόν και τότε να υπάρχει ας πούμε η δονή στη θέαση αυτού του θεάματος πιο ψαγμένος, άρα για αυτό σαν να είναι τέχνη. Οπότε yeah, σου λέω είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσεις. Δηλαδή ακριβώς. Φαντάζομαι ότι αυτός ο Νταντασής που σου ανέφερα πριν το παράδειγμα πιθανόν είχε κάποιους φίλους που το γουστάραν αυτό και το κάνανε μεταξύ τους και για αυτούς θα ήταν αυτό τέχνη. Ναι, κατάλαβα. Οπότε για να τελειώσω εδώ πέρα, είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο Ed Wood, mm-hmm. που με γράψει και τραγούδι που είμαστε για αυτόν. Και είχαν κάτι μαλάκες τέλος πάντων, θεωρούσαν ότι το χειρότερο σκηνοθέτη όλων των εποχών. Και είπε, βγήκε ένας και είπε ότι για μένα δεν είναι, λέει, ο Ed Wood ο χειρότερος σκηνοθέτης. Και η χειρότερη ταινία. Και είπε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα ανεμουδαρμένα ύψη, δεν θυμάμαι. Μια που θεωρείται κλασική. Mm-hmm. Δηλαδή και το γούστο είναι υποκειμενικό. Και πολλές φορές καθορίζεται και από ποιος έχει το χρήμα, ποιος έχει την εξουσία, ποιος έχει διαμορφώσει τις μάζες. Mm-hmm. Το γούστο τους, ας πούμε. Ναι, το γούστο τους. Mm-hmm. Είναι και υποκειμενικό το γούστο. Δηλαδή οι άλλοι στο Μεξικό, ας πούμε, φτωχοί άνθρωποι τρώνε κατσαρίδες. Mm-hmm. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Τις μαγειρεύουν. Ποιος μπορεί να τους κρίνει. Ναι. Γούστο είναι και διαμορφώνεται αναλόγως με την οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Ωραία. Είναι η τέχνη πολιτική, αποτελεί πολιτική δραστηριότητα. Πάντα. Και το Survivor είναι σούπα προπαγάνδα. Mm-hmm. Και αυτό δείχνανε οι Λάιμπαχ εκείνη την εποχή, αυτά που κάνανε τρομερά. Είχαν βγάλει ένα τραγούδι και λέγανε θέλανε να σατυρίσουν το κάθε μορφή φασισμού. Mm-hmm. Σταλινισμό, φασισμό, καπιταλισμό. Δεν έχουν κατηγορηθεί αυτοί γενικώς. Έχουν κατηγορηθεί γιατί ο κόσμος. Φασίστες, ας πούμε. Επειδή ναι. Και αυτή τη στρατιωτική περιβολή ορισμένες φορές και το Βήμα και βέβαια. Ναι, αλλά το κάνανε. Το κάνανε για να σατηρήσουν κυρίως τον καπιταλισμό. Δηλαδή βγαίνανε με στρατιωτικά και πήγαν και ψωνίζανε σούπερ μάρκετ. Καπιταλιστές, καταλάβες. Δηλαδή ότι αυτό που είχαν πει, να σου δώσω καταλάβει εννοώ, είναι ότι η disco είναι μια μορφή. Σε ένα τραγούδι του, στρατιωτική προπαγάνδα. Mm-hmm. Η δίσκο μουσική, ο κόσμο τότε δεν το κατάλαβε και εννοούσαν. Δηλαδή, όπω είναι η δίσκο για να αποχαυνώνει το μαζικό κοινό στι ΗΠΑ τέλη 70-80, mm-hmm. ήταν τα στρατιωτικά ευατήρια που αποχαυνώνανε τα φασιστικά καθεστώτα και ήξερα εγώ στη Σοβιετική Ένωση που παίζανε. Πώς να σου πω, επική μουσική και τους αποχαυνώναν και τους. Το ίδιο πράγμα είναι κάθε μορφή τέχνης, κακά τα ψέματα. Mm. Εκτός από την τέχνη που καταφέρνει και το σπάει αυτό. Mm. Ξεφεύγει. Mm. Και έχει συνέπειες. Όταν το κάνεις αυτό, θα έχει συνέπειες. Όταν δηλαδή κάποιος. Η δίσκο φαντάζομαι ότι όταν βγήκε μπορεί να ήταν. Δεν το έχω ψάξει. Μπορεί να ήταν πανασταρική μουσική. Mm. Μετά ενσωματώθηκε. Όταν κάποιος θα προσπαθούσε να καταγγείλει αυτό, θα το κάνανε επιθέσεις. Καταλάβες. Mm-hmm. Καταλάβω, ναι. Το πλαίσιο παρουσίασης ενός καλλιτεχνικού έργου έχει σημασία. Δηλαδή, να το θέσω ας πούμε σχηματικά. Αν παίζατε εσείς, ξέρω εγώ, στα πλαίσια ας πούμε μιας κατάληψης. Ναι. Ή παίξετε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που θεωρούνται εναλλακτικά. Έχει σημασία το που θα παίξετε, γι' αυτό που θα παίξετε και το πώς. Εμείς ούτως ή άλλως δεν παίζουμε γενικά. Ναι, αλλά. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει να κάνει. Έχει να κάνει. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ο άλλος ο άνθρωπος τώρα θα ξεπέσει την αντίληψή μου άμα παίξει. Εννοείται και. Τι λες, ρε παιδί μου, δηλαδή άμα πάνε τώρα. Πώς να σου πω. Όταν βλέπω τον Πανός και παίζει στο πιο γνωστό σκυλάδικο. Εντάξει, στο Ηράκλειο. Δεν είναι ωραίο. Εμένα μου φαίνεται αντιαισθητικό. Δηλαδή, αν ήταν ένας άλλος καλλιτέχνης. Πώς να σου πω, ένας που δεν ήταν τόσο. Καλός ή κακός εμβληματικός. Μπορεί να μην με πειράζει. Είναι και τι λες, πρέπει να συνεπείς με τις πράξεις σου. Δηλαδή. Φαντάζεσαι τώρα κάποιος να σου λέει ότι είναι. Ας πούμε, αναρχικός ποιητής. Και έχει πουλήσει τα ποίηματά του, ζωγραφιές, δεν ξέρω, τα βιβλία του πανάκριβα. Δηλαδή, υπάρχουν για τη φάση ζωή. Μπορεί βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω τώρα, να, όπως το έθεσε, ας πούμε, ένας αναρχικός ποιητής, ας πούμε, να έχει βγάλει τα βιβλία του μέσω ενός κινηματικού εκδοτικού οίκου.
δεν έχω πρόβλημα. Σου λέω και μέσα σε... Για να μαθευτούν, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Μα και κοίταξε, και σου λέω για να βγάλω από το ζήν, πες ότι είναι κάποιος και βγάζει ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Όχι, να μην είναι προς το ζήν. Ενώ να θέλει, ρε παιδί μου, να πάνε αυτά κάπου πέρα. Δεν υπάρχουν πολλές δύο-δύο για να τα πας παραπέρα κάποια πράγματα. Κατάλαβα. Πρέπει να εμπλακείς. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Απλά κοίταξε, άμα πας τώρα και λες ότι εγώ είμαι αναρκοπάνκ και παίζει κάπου και έχει είσοδο, πορτιέριδες και γίνει κανένα σκηνικό και δέρνουν οι πορτιέριδες τώρα τα παιδιά που θα να σε δούνε. Ακόμα και αν κάνανε αυτή μαλακία, δεν σου λέω. Ναι. Είναι σαν άλλα να λες και άλλα να κάνεις, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ περιμένω συνέπεια αναλόγως με τον κάθε άνθρωπο. Τι έχει πει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μου έρθει να μου παίξει κάποιο που παίζει γκάγκστα ραπ και έχει 15 πορτιέριδες, βλέπω πολύ λογικό. Αυτή δεν είναι διαφορετικό με την κοσμοαντίληψή του. Mm-hmm. Εντάξει. Okay. Αν ας πούμε έρθει ένας black metalάς και πάει να παίξει σε μια εκκλησία μέσα. Ναι. Δηλαδή, είναι τι θέλει ο καθένας να περάσει. Mm-hmm. Και πόσο συνεπής είναι με τις προηγούμενες δηλώσεις και με τις προηγούμενες σου δράσεις, έτσι δεν είναι. Ναι, να υπάρχει μια συνέπεια, ναι, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Στρατευμένη ή πολιτική τέχνη πιστεύεις ότι κάνετε? Μέσω με όλων αυτών, του γκρουπ, του περιοδικού... Ωραία, θα σου πω. Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ, ό,τι κάνω ζωή μου είναι πολιτικό, αλλά δεν είναι ποτέ στρατευμένο. Δηλαδή, και στο περιοδικό, στο Zero Geographic, υποστηρίζω κάποια πράγματα, αλλά δεν θα πω και ψέματα. Αν δω δηλαδή μελετήσω μια ιστορία για τα κινήματα μεσοδημοκρατίας και δω ότι κάτι κάνα λάθος, θα το γράψω. Εννοείς δεν θα αγιοποιήσεις, ας πούμε, το... Δεν θα αγιοποιήσω. Η στρατευμένη τέχνη είναι κάτι ακραίο που μου είναι ξένο. Περιέχει ένα φανατισμό ο οποίος είναι ξένος. Δηλαδή εγώ και μέσω κάποιου γκρουπ σαν τους Λάιμπαχ έμαθα αυτόν τον φανατισμό τους να τον κοροϊδεύω. Να το σατιρίζω, δηλαδή μου φαίνεται γελίο. Ναι. Μάλιστα. Οπότε πολιτική και όχι στρατευμένη. Εννοείται. Μα όλα είναι πολιτική. Ναι. Όλα είναι πολιτική. Και κάποια είναι και στρατευμένη τέχνη που νομίζω ότι είναι απολύτικα. Δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν για... Survivor. Όλα αυτά είναι, ναι, είναι στρατευμένα. Δηλαδή είναι μια ακραία μορφή προπαγάνδας απέναντι στον κόσμο. Mm-hmm. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Μια μορφή τέχνης που προάγει τη σκέψη, έτσι. Ναι. Μπορεί ταυτόχρονα να προάγει και τη διασκέδαση. Εννοείται. Μα και η σκέψη είναι διασκέδαση. Mm-hmm. Η σκέψη είναι διασκέδαση, δηλαδή σε κάνει να αισθανθείς μια ευχαρίστηση που έλυσες ένα πρόβλημα, κάτι που σε κούρασε μυαλό, που άκουσε ένα φιλόσοφο και είπε αυτό είναι άσπρο και εσύ νομίζεις ότι είναι μαύρο. Mm-hmm. Καταλάβες. Ναι. Ωραία. Ως πορνοστρόικα, Νταντάιφ, πιστεύετε ότι ανήκετε στην εγχώρια rock σκηνή? Να σου πω και μια αλήθεια. Δεν ξέρω αν αυτοί που είναι εκεί μας θέλουν και δεν ξέρω και εγώ αν τους θέλουμε. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Εσείς όμως πώς το βλέπετε? Έχετε... Θεωρώ ότι είχαμε πάρα πολύ ελευθερότητα από αυτούς σε σημείο και έχουμε φάει πάρα πολύ λογοκρισία. Ναι. Και άλλος θα σου πει τι όνομα είναι αυτό, άλλος θα σου πει δεν μ' αρέσει που δεν τραγουδάει, άλλος θα πει με αυτός τα τραγούδια του μέσα είναι αθυρόστομος, άλλος θα σου πει ότι το μαχαίρι τον κοντό του, ό,τι μπορεί να φανταστείς έχουν πει όμως. Ναι, έχουμε φάει πολύ λογοκρισία. Έχουν υποθεί δηλαδή αυτά που λες τώρα. Ναι, ναι, έχουμε φάει λογοκρισία πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για ένα γκρουπ που έχει τόσα χρόνια, που βλέπω ότι έχουν τα ακούει κόσμος. Mm-hmm. Σπάνια μας παίζουν στο ραδιόφωνο ή σε μπάρι, μη σου πω και σε καταλήψεις μας παίζουν σπάνια. Mm-hmm. Εντάξει, με ενοχλεί και πολύ. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ο κόσμος που θα μας ακούσει υπάρχει. Υπάρχει κόσμος δηλαδή, που γουστάρει πορνοστρόικα φανατικά. Mm-hmm. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, μην ξεχνάς κάτι άλλο, ότι εμείς καλώς ή κακώς το ξεκινήσαμε χωρίς να θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις. Χωρίς να θέλουμε να συμβιβαστούμε. Mm-hmm. Αυτό θα έχει συνέπειες. Ναι. Θα έχει συνέπειες. Δεν γίνεται να μην έχει συνέπειες. Συναυλίες κάνετε ή όχι? Κάνετε κάποιες. Η τελευταία είχαμε κάνει στο νοσότρο το 2010. Mm-hmm. Είχε έρθει κόσμο, ήταν πολύ ωραία, μαζί με τους Βαράντι Βιολιτζίδες. Mm-hmm.
σε ένα φεστιβάλ του Jam. Έχουμε κάνει δύο φεστιβάλ Jam και ένα φεστιβάλ Jam κινηματογράφου. Και ήταν ωραία. Εντάξει, όσοι συναυλίες έχω κάνει μου αρέσανε, αλλά δεν θέλω να κάνω άλλες. Δεν θέλετε. Όχι, δεν θέλω. Γιατί? Δεν θέλω να καταπιεστώ, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, έχω κόσμο, βλέπω δηλαδή, την αγάπη των ανθρώπων, θέλουν. Και δεν είναι το ότι το παίζω ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι ότι θέλω να το παίξω από στοχοποίηση, γιατί εγώ είμαι. Θα εμφανιστώ την κατάλληλη ώρα για τις μαλακίες. Όχι, δεν θα μου βγει και δεν θα βγει κάτι ωραίο. Βγάζουμε τραγουδάκια, όποιος θέλει να τα ακούει, να τα προωθεί, να τα διασκευάσει, να τα χαρεί. Αν σας πρότεινα να, πούμε, να λάβετε μέρος, ξέρω εγώ, σε ένα φεστιβάλ, ναι, που θα παίζανε ανεξάρτητα, ας πούμε, γκρουπ σε χώρια σκηνής, θα το κάνατε? Θα έπρεπε να υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για να το κάνετε? Θα με δυσκόλευε πολύ εμένα το σαν άνθρωπο να το αποφασίσω. Μπορεί και να γινόταν, γιατί ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, να σου πω λίγο δόμα. Απλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ τώρα αυτή τη στιγμή να... Δεν θα πήγαινα πολύ πιο εύκολα για το Zero Geographic κάπου. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου τους πορνοστρόγια και το... Αλλά θα με ενδιαφέρει πιο πολύ να πήγαινα να μιλούσα για το Zero Geographic για κάποιο θέμα, ξέρω. Περιοδικό, ναι. Ωραία. Που έχει ασχοληθεί το περιοδικό. Σε έχω ακούσει να λες σε μια άλλη συζήτηση ότι δεν θέλεις να σε αποκαλούν καλλιτέχνη. Αυτό έχετε με τα προηγούμενα που σου είπα, ότι ο καλλιτέχνης έχει γίνει κάτι σαν βρισιά. Κατάλαβες. Δηλαδή, υπάρχουν, να σου πω, αξιόλογοι. Μ' αρέσει πολύ ο σκηνοθέτης Οικονομίδης. Και εμένα τώρα που το πες πάρα πολύ. Δηλαδή, πίστεψε, δεν έχω σκοπό να αδικήσω κανένα. Δεν θέλω να το παίξω τώρα, αλλά όταν είναι μια τόσο σάπια κοινωνία, σαν την ελληνική που κατάτησε όπως κατάτησε, δεν έχουν και αυτά ένα μερίδιο ευθύνες. Δηλαδή αυτοί τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τους βάζω το ίδιο με τους πολιτικούς προσεγγίσεις ή με το κεφάλαιο το μεγάλο. Αλλά και αυτοί παίξαν ένα παιχνίδι. Εννοείς τους καλλιτέχνες. Πώς είναι. Πρώτη γραμμή, α πούμε. Ρε παιδί μου. Σε όποιο. Να σου πω και κάτι. Τώρα ακούς κανένα βγάζει τραγούδια του ΣΥΡΙΖΑ. Να βρει του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, τι έγινε. Γιατί δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πιο πολύ βγαίνουν οι απλοί άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι και διαμαρτύρονται και δεν έχει βρεθεί ένας καλλιτέχνης, όχι δεξιός, τσοχιασμένος. Ένας απλός άνθρωπος να βγάλει ένα τραγούδι, γιατί θα μπλοκάρει, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία με τα blogs και με. Πώς να σου πω. Και με τα περιοδικά με όλα, που υπάρχει αποκλεισμός, δηλαδή θα σε αποκλείσουν. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει. Άμα δηλαδή δεν λες αυτά που τους αρέσουν, είναι τον πούλο. Πούλο, ναι. Το group έχει σαφή πολιτική ταυτότητα. Κοίταξε. Πολιτική ταυτότητα έχει, αλλά σαφή. Θα έλεγα ότι είμαστε ένα group που ξεκινάμε από τη κουλτούρα του αναρχοπάνκ. Αλλά έχοντας βάλει, έχουμε μελοποιήσει από Γκράμψη, Ουλιαν Μπάρος, Προυντών, να θυμάμαι καλά. Προυντών, Καγιωτάκη, Καβάφη, Γκράμψη, μου αρέσει πάρα πολύ ο Γκράμψη. Οπότε όλα αυτά, ναι, χωράνε κάπως. Δηλαδή κάποιος θα το ακούσει, δεν πρέπει απαραίτητα να είναι πολιτικά στρατευμένος σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Μπορεί να το ακούσει και ένας άνθρωπος που γουστάει να ακούσει την αδιαφορία του Γκράμψη. Που είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα, δεν ξέρω αν το απέδωσα ωραία, αλλά σαν στίχος είναι τρομερός, ας πούμε. Μπρέχτ έχουμε παίξει πάρα πολύ, οπότε δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να πω ότι... Για τη σαφήνεια της ταυτότητας. Ναι, ναι. Δεν είναι, ξέρω αν είναι εύκολο. Okay, ωραία. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για το Zero Artistic? Ναι, ναι. Μου είπες κάποια στην αρχή, αλλά θέλω να πούμε έτσι λίγο περισσότερα. Πώς ξεκίνησε, σε τι ωραία, το Zero Artistic Movement ξεκίνησε από κάποια γκρουπάκια έτσι που ήμασταν τότε μαζί. Στη συνέχεια μπήκαν και ζωγράφοι. Εδώ είναι δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι. Ένα έργο του Μανώλη του Aeroflot, που φτιάχνει τα εξώφυλλα στο Zero Geographic. Είναι ο Μινόταυρος, ο σύμβολο του ZAM. Και έχουμε βάλει φάτσες διαφορών τανταϊστών που βρήκαμε έτσι στο διαδίκτυο. Εδώ πέρα φαίνεται. Αυτό δεν φαίνεται, αλλά μπορεί να φανεί. Περίμενε.
Τώρα φαίνεται. Αυτό είναι έργο του Φωτίζοντα, ενός καταπληκτικού ζωγράφου, ο οποίος φτιάχνει παράγει έργα τέχνης από το τίποτα. Δηλαδή φαίνεται CD, μπορεί να φτιάξει μια ζωγραφιά εκεί που κάθεται σε ένα απλό χαρτί, να φτιάξει κάτι τρομερό. Και τι γράφει πάνω? Είναι προλέ κουλτούρ. Είναι δηλαδή κουλτούρα του προλετάριου. Ήταν ένα ιταλικό κίνημα τέχνης, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετίας του 30, αν δεν θυμάμαι και καλά τώρα. Και αυτό εκεί είναι ο Μπόμπα Ντι Μάρλεϊ. Ο Μπόμπα Ντι Μάρλεϊ. Ναι, έτσι για να κορδέσουμε τον Μπόμπα Μάρλεϊ. Είναι από... Είχε έρθει από το Ηράκλειο Κρήτης, είχε φτιάξει αυτό και το είχαμε παρουσιάσει στον Οσότρος τότε στο φεστιβάλ του 2010. Και είναι και να αναφέρω και κάποια άλλα γκρουπ. Είναι ο Μακαρίτης, ο Dr. Λίμπερ, ο Λιμπερόπουλος ο Νίκος. Και ο Τάγκ, ο οποίος και αυτός δυστυχώς απεβίωσε. Το παιδί αυτό μας είχε κάνει και την πρώτη παρουσίαση μας κάνει το 2006 στο site που έγραφε στο DIY Music. Η συνθετική, κατά καιρούς δηλαδή και οι συνθετικοί έχουν συνεργαστεί, αρχή του τέλους. Η Southgeist που είναι πολύ καλό γκρουπ, το Ηράκλειο Κρήτης. Και η Wish Upon a Star, η οποία είναι σχετικά γνωστό γκρουπ, αξιόλογο punk, και ο οποίος έχει παίξει σε διάφορα τραγούδια που νοστρώικα. Δηλαδή το Κατάρα και το Robocop είναι τον, έχουν παίξει μουσική, έχουν συνεργαστεί ο τραγουδιστής των Wish Upon a Star με τον Λάμπρο. Και τέλος η Solitary People, που είναι από τα ιδρυτικά, και είναι και πάρα πολύ τώρα που δεν μπορώ να του αναφέρω κιόλας. Υπάρχει το... κατά περίπτωση είναι πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί περάσει. Όποιος θέλει να μάθει για την ιστορία μπορεί να πει στο Zero Geographic, το blog που έχουμε, που τα γράφουμε αναλυτικά. Θες να μου πεις για το φεστιβάλ που είχατε φτιάξει, που είχατε κάνει στη Λέρο, πότε ήταν αυτό, 8? Αυτό ήταν το 8 και ήταν η ιδέα του πολύ καλού φίλου Βαράτη Βιολιτζή. Βαράτη Βιολιτζή είναι ο Βλαδίμηρος. Ο Βλαδίμηρος, ναι. Το γκρουπ ήταν με τη γυναίκα τότε. Και βρεθήκαμε στο MySpace και έγινε αυτό το ότι έγινε, ήρθε πολύ κόσμος, περάσαμε ωραία, αλλά υπήρχαν και εντάσεις και αυτά. Ήρθαν και αέρα πατέρα. Ήρθαν από το Ηράκλειο Κρήτης, που είναι μεγάλη απόσταση τώρα. Πολλά άτομα, οι South Guys και αυτά. Και άλλος κόσμος τώρα που το ξεχνάω. Μέχρι και ο Ιππολό ήταν από την Ιρλανδία, δηλαδή είχαμε μια επικοινωνία. Αλλά δεν είχαμε, πώς να σου πω, τα χρήματα. Οι άνθρωποι δεν ζητούσαν τίποτα, μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια. Αλλά δεν είχαμε να τους τα πληρώσουμε. Με το δίκιο τους, δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, ήταν κάτι όμορφο το οποίο, όπως είπε ένας φίλος μου σήμερα, έπρεπε να αυτοκαταστροφεί, δηλαδή δεν έπρεπε να ξαναγίνει. Γιατί? Είναι μερικά πράγματα που είναι ωραία γιατί γίνανε και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να ξαναγίνει. Τώρα, άμα κάποιοι θέλουν μέσω του ζάμου να το ξανακάνουν, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορούν να ξαναγίνουν εμείς με τον ίδιο τρόπο που έγιναν τότε και με αυτή την ένταση. Ναι, και θα χαθεί. Ξέρεις, είναι σαν τον πρώτο έρωτα που λέμε. Θα χαθεί. Δηλαδή, η ομορφιά που υπάρχει εκεί. Κατάλαβα. Εκεί πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή ας πούμε η τοπική έτσι, κοινωνία εκεί πώς... Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν ξέρω, φοβηθήκαν ότι είμαστε σατανιστές, είχαν κάτι περίεργες αφήσεις. Δεν μας φέρθηκαν άσχημα οι άνθρωποι. Δηλαδή έβλεπα όμως ότι ήταν φοβισμένοι και αυτό που μας είχαν ο Δήμος το απίστευτο, μας είχε δώσει άδεια στην αρχή και την πήρε πίσω και πήγαμε, μας φιλοξένησε μια ταβερνιάρισα εκεί, είχε κάτι ελιές και κοιμόμασταν από κάτω. Στο Αρπακόλα γίνανε πολλά, αλλά βγήκε η φάση. Αυτό το απίστευτο. Βγήκε η φάση. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα κάποια πράγματα για το Zero Geographic. Ναι. Το οποίο έχω διαβάσει και εδώ όλα τα τέφη του. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αφετηρία του. Δηλαδή, γιατί, πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, τι ας πούμε, τι θέλει να διαπραγματευτεί κυρίως. Ωραία. Κοίταξε, εμένα γενικά υπήρχε ένα κενό εκείνη την εποχή, το 10 δηλαδή, δεν μου πέρασε πολλά χρόνια. Μάλλον 11, το Μάιο του 11 βγήκε το πρώτο τέφος. Δηλαδή ενώ υπήρχαν πάρα πολύ ωραία έτσι, περιοδικά του ελευθεριακού χώρου και αυτά, έβλεπα δεν υπήρχε ενασχόληση με την ιστορία πολύ. Δηλαδή υπήρχε μία, πώς να σου το πω, υποβαζόταν το ιστορικό θέμα εις βάρος του πολιτικού και του παρόντος. Και ήθελα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε με αυτό.
η γεωγραφία γενικά, η γεωπολιτική και η ιστορία είναι πράγματα που συνδέονται. Έχεις σπουδάσει κάτι? Ναι, γεωγράφος είμαι. Γεωγράφος είμαι. Mm-hmm. Γεωγράφος και διδακτορικό, ας πούμε. Mm-hmm. Καλά, δεν μου χρησιμεύσαν για τίποτα άνεργο σήμερα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον κάπου κάποιες γνώσεις μείνανε εκεί. Ναι. Και έτσι γράψαμε ένα άρθρο για πώς ο αναρχισμός και η γεωπολιτική, πώς ο αναρχισμός επηρεάζει η γεωπολιτική γενικότερα. Αυτό ήταν το πρώτο άρθρο. Και είδα ότι είχε πολύ άρεσε στον κόσμο. Και αποφάσισαμε να το συνεχίσουμε. Μετά γράφαμε για τη δυστοπία, για τον Νίτσε. Τι εξελίχθηκε μετά, έτσι. Ναι, έχουμε γράψει πάρα πολλά άρθρα. Πάρα πολλά άρθρα. Και για... το τελευταίο ήταν για τα drones, mm-hmm. για τον πόλεμο του Ομπάμα και τα drones, πώς οι νέες μορφές πολέμου. Mm-hmm. Και ίσως ασχοληθούμε, τώρα σκέφτομαι να γράφουμε κάτι για το Βυζάντιο, mm-hmm. για τα ταξικά κινήματα στο Βυζάντιο, δεν είμαι σίγουρος, ή πάλι θα ασχοληθούμε με την τεχνολογία του πολέμου. Δηλαδή προσπαθούμε να, να υπάρχει μια ποικιλία, καταλάβες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ασχοληθούμε με την τέχνη, μετά με την γεωπολιτική, μετά με την ιστορία. Ναι, έχει ποικιλία. Κοίτα, στο περιοδικό είναι 10 άτομα. 2-3 είμαστε αυτοί που γράφουμε τα άθρα, αλλά όλοι βοηθάνε. Δηλαδή ο άλλος πληρώνει το παιδί από τη τσέπη του, ο άλλος φτιάχνει τα εξώφυλλα, ο παράλληλος στέλνει ποίηματα. Mm-hmm. Ο καθένας βοηθάει με τον τρόπο του. Απλά είναι ζώρικη η φάση γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή, και κυρίως διακινείται μέσω διαδικτύου. Ναι. Ωραία. Θέλω να σου πω κάτι που γράφετε στο Zero Geographic, λέτε. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο τεύχος είναι, μπορεί να είναι και σε κάθε εισαγωγή που κάνετε, αλλά επειδή κάποια στιγμή άλλαξε η εισαγωγή, μάλλον συμπληρώθηκε, γράφετε και άλλα πράγματα. Γράφετε το εξής, λέτε, το Zero Geographic είναι ένα περιοδικό γεωγραφίας που ακολουθεί την παράδοση της επαναστατικής γεωγραφίας. Δύο τελείες. Υπάρχει μια γραμμή που συνδέει το έργο των αναρχικών γεωγράφων Κροπότκιν και Ρεκλή με την ψυχογεωγραφία των καταστασιακών, τις θεωρίες εξάρτησης των Harvey και τέλος με τη σημερινή μηδενιστική γεωγραφία της εποχής του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις το εξής τώρα σε αυτό. Ποια είναι αυτή η γραμμή, ας πούμε, που μπορεί να συνδέει όλα αυτά τα πράγματα? Η πανεστατική σκέψη των ανθρώπων. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δηλαδή ότι, κοίτα, ένας από τους πρώτους γεωγράφους ήταν Κροπότκιν. Και σπουδαίος κιόλας. Μα δεν το ξέρω ο κόσμος. Ναι. Αυτός χρησιμοποίησε τη γεωγραφία και το χώρο καθαρά για να αποδείξει κάποια πράγματα για τις επαναστατικές δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό συνεχίστηκε γιατί ξέρεις, ο χώρος γενικά η γεωπολιτική είναι την ασκή εξουσία. Σωστά. Αυτό κατά καιρούς πάει όμως, δηλαδή ο Κροπότκιν έκανε αυτό. Και ο Λιζέ Ρεκλή νομίζω ήταν. Και αυτό είναι Γάλλο γεωγράφο, δεν τον έχω διαβάσει βέβαια. Mm-hmm. Γιατί αυτός, ο συγκεκριμένο δεν έχει μεταφραστεί νομίζω και στα ελληνικά. Μετά για το χώρο έγραψε και ο Γκράμψη και η Λουξεμβούργο. Mm-hmm. Και ποιο ήταν ο Γκράμψη? Όχι ακριβώς χώρο, αλλά για τη γεωπολιτική. Ο Κίντεμπορ και η κατασχετική πάρα πολύ έντονα. Την ψυχογεωγραφία αυτή. Με ψυχογεωγραφία αλλά και για γεωπολιτική έχει γράψει και δεν μπορεί γενικά κάποια πράγματα. Για τη σχέση εξουσίας και πόσο ο χώρος αλληλοδιαμορφώνεται με την εξουσία και πώς η κοινωνία του θεάματος υπάρχει στον χώρο. Mm-hmm. Αυτό έφτασε με το Harvey σε πιο σημαντικά, ας πούμε, την έννοια της κριτικής του σύγχρονου καπιταλισμού. Πιο σημαντικά για εμάς όσο αφορά εμάς, γιατί είμαστε πιο κοντά στην εποχή του Harvey. Αυτό δεν ξέρω αν σου απάντησα. Δηλαδή με την έννοια ότι μέσα από τα επαναστατικά κινήματα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο και τις σχέσεις που δημιουργούνται προς όφελος μιας, πώς να σου πω, του ταξικού πολέμου. Mm-hmm. Γιατί και αυτό κάνει εξουσία, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έχω γράψει θα ότι το Παρίσι πήρε τη μορφή που έχει μετά από την εξέγερση του 1848. Δηλαδή, φτιάξαμε μια κεντρική πλατεία ώστε όταν μαζεύεται ο κόσμος να μην μπορεί να ξεφεύγει εύκολα. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, σου νομίζω. Το έχω γράψει σε μυθιστόρημα, Να μην ξεφεύγει εύκολα ο κόσμος. Mm. Καταλάβες. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ο χώρος αλληλοεπηρεάζεται από την εξουσία. Εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή. Mm. Αλλά ακόμα και ο τρόπος, οι φράχτες που φτιάχνουν, σου λέω ένα από το πιο απλό παράδειγμα. Ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που στηβάζουν μέσα τους ανθρώπους.
Λέω τα πιο εύκολα παραδείγματα, γιατί είναι άπειρα, μπορούμε να πούμε. Το άλλο άκρο είναι άνθρωποι όπως ο Χάρβεϊ και άλλοι, ας πούμε, επαναστάτες γεωγράφοι, οι οποίοι σου λένε πώς θα εκμεταλλευτείς τον χώρο προς όφελό σου. Mm-hmm. Προς όφελος του ο λαός, δηλαδή που θα επαναστατήσει, αν επαναστατήσει ποτέ τέλος πάντων, πώς θα εκμεταλλευτεί τον χώρο προς όφελός του. Αυτό είναι δηλαδή η επαναστατική γεωγραφία. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να σου πω τώρα και κάτι άλλο που έχεις γράψει. Λες, ξεχνάνε ότι η ανάλυση της σύγχρονης οικονομίας χρωστά πολλά σε έναν παθιασμένο πολιτικοποιημένο άνθρωπο, τον Κάρολο Μάρξ. Ναι. Και η γεωγραφία χρωστά πολλά στον αναρχικό Πέτρο Κροπότκιν. Ναι. Και επειδή αναφέρθηκες και σε κάποια πράγματα, σε κάποιους ανθρώπους πριν, ας πούμε, όπως τον Γκράμψη στη Λούξεμπουργκ, για σένα, έτσι όπως το σκέφτεσαι εσύ, υπάρχει θεωρητική τουλάχιστον, ας πούμε, σύμπλευση μεταξύ αναρχικών και μαρξιστών? Εντάξει, αυτή τώρα είναι... Είναι τεράστια κουβέντα, είναι και τεράστια κουβέντα αυτή. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι πολύ αξιόλογοι αριστεροί, κομμουνιστές, μαξιστές, οτιδήποτε. Πολύ αξιόλογοι, δεν το... Απλά, αυτό παρατηρώ που γίνεται δυστυχώς ιστορικά είναι το αντιεξουσιαστικό κίνημα, ό,τι μορφή και να πάρει, είτε είναι αυτονομία, είτε είναι αναρχισμός, είτε... γιατί και αυτονομία είναι ένα ελευθεριακός μαρξισμός στην ουσία. Ό,τι μορφή και να πάρει, κατά καιρούς δυστυχώς γίνεται η ουρά της αριστεράς. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα δεν έχω δηλαδή να διαβάσει κάποιος και να προωθεί τον Γκράμψη ή τη Ρόζα Λουξεμπούργκ. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίζεις, ας πούμε, και γίνεσαι, ακολουθείς και στο τέλος μην καταλήξεις όπως στην Κροστάνδη, ξέρω εγώ, που έδωσε τη διαταγή ο Τρόσκι και τους σφάξανε αυτό. Ναι. Αλλά εννοείται ότι εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και επαναστάτες και κοινωνικοί αγωνιστές, δεν το συζητάω. Mm-hmm. Ωραία. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου αναρχικό? Κοίταξε, έχω διάφορες αντιεξουσιαστεί σίγουρα και εμπνευσμένο από τον Μπακούνι πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά έχω και άλλες επιρροές. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο Νίτσε, ο Στίρνερ και η Κατασυγιακή πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά ναι, αν έπρεπε να πω κάτι, ρε παιδί μου, θα έλεγα αναρχικός, ναι. Ωραία. Τώρα είναι και αυτή μάλλον δύσκολη ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Τώρα μου πεις τι σημαίνει αναρχισμός για σένα και αν είναι δόγμα ή είναι κάτι, ας πούμε, πιο ανοιχτό. Και αν είναι πιο ανοιχτό, τυχόν, λέω τώρα, μέχρι ποιο σημείο, ας πούμε, μπορεί να ανοίξει αυτό το πράγμα? Κοίταξε, δόγμα είναι όταν εσύ νομίζεις ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους, γιατί όπως υπάρχουν οι δεξιοί, οι φασιστές, σταλινικοί, δεν ξέρω τι νομίζουν ότι είναι πολύ ανώτεροι από τους άλλους. Υπάρχουν και αναρχικοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Ότι προσβάλλουν, κατευθείαν θέλουν να χτυπήσουν τον άλλο επειδή έχουν διαφωνία και αυτά. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Αυτό τώρα που μπορώ να πω ότι με έχει εμπνεύσει πραγματικά είναι αυτό που γίνεται στο Κουρδιστάν, στη Συρία. Μακάρι να πετύχει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω και αν οι ίδιοι τα κάνουν θάλασσα. Αλλά εντάξει, και αυτό που ζούμε εδώ Ελλάδα τώρα, μια μορφή παρασιτικού καπιταλισμού, οι 7 στους 10 να φτύνουν αίμα για να ζουν οι άλλοι 3 στους 10, δεν είναι όριο γι' αυτό. Ναι. Και δεν είναι και δημοκρατία αυτό το πράγμα, οπότε εγώ θα ήθελα κάτι να είναι, αυτό που έλεγε ο Μπακούνι, ρε παιδί μου, γειτονιά, η δημοκρατία υπάρχει όταν υπάρχει γειτονιά, όταν πάει προς απάνω. Έλεγε ο Μπακούνιν ότι στη γειτονιά ο κόσμος ξέρει τι θέλει. Ναι. Ξέρει τι θέλει. Όταν όμως θα ρωτήσεις έναν, ας πούμε, χανιώτη το καλό των χανιών, μπορεί να μην το ξέρει, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Οπότε εκεί είναι εύκολο να τον εκμεταλλευτεί ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε, ας πούμε, βλαχοδήμαρχος, να του πει: εγώ ξέρω το καλό σου, αυτό, αυτό. Αλλά στη γειτονιά του δεν είναι εύκολο να εμφανιστεί ένας ειδικός να του πει: θα κάνεις αυτό. Ναι. Θα συμφωνήσει ο άνθρωπος αν έχει δίκιο άλλος, αλλά αν δεν είχα, το πει: μακά, εδώ είναι η γειτονιά μου, εγώ ζω. Mm-hmm. Εδώ ξέρω αν είναι καλό ή όχι. Mm-hmm. Αυτό, τέλος πάντων, όλα αυτά δυστυχώς είναι και λίγο σε συζήτηση σε επίπεδο τοπίας, από ό,τι καταλαβαίνεις. Εντάξει, οκ. Okay. Μου είπες πριν ότι σ' αρέσει ο Νίτσε. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Νίτσε έχει κάποια σχέση με τον αναρχισμό, ας πούμε? Γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Έχει μεγάλη σχέση με τον. Έχει μεγάλη σχέση με τον αναρχισμό, την αλήθεια.
γιατί έχει επηρεαστεί από τον Στίρνερ. Mm-hmm. Αυτό κάποιοι μελετές δεν το αποδέχονται, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι έχει επηρεαστεί. Άρα κάθε επέκταση έχει και ο Στίρνερ με τον αναρχισμό. Ο Στίνερ είναι αναρχικός. Mm. Εντάξει, τώρα κάποιοι που μπορεί να είναι αναρχοκομμουνιστές για παράδειγμα και έχουν πρόβλημα με τους στινερικούς και αυτά, μπορεί να πούνε, μα ο Στίνερ δεν είναι αναρχικός. Υπάρχει και το αντίστροφο πρόβλημα βέβαια. Ατομικιστές έχουν πρόβλημα με αναρχο. Είναι αμφίδρομο αυτό. Εμένα, κοίταξε, γενικά πλέον έχω καταλήξει να κρίνω τον άνθρωπο, όχι τόσο την ιδεολογία του, να κρίνω τον άνθρωπο τι προθέσεις έχει, τι ψυχή έχει και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Εγώ σου λέω, είμαι ένας άνθρωπος που έχω διάφορες επηρεαστεί από διάφορα ιδεολογικά ρεύματα και ανοιχτό σε διάφορα άλλα, πώς να σου πω, ιδεολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα και με αυτή την έννοια εγώ πιστεύω σε ένα ανοιχτό, αλλά όταν λέμε ανοιχτό και γιατί το έθεσες πολύ σωστά, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να κάθε τρεις και λίγο να πάει free με από κάθε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Αυτό. Για να το πούμε με απλά λόγια. Να, συμβολικά, ναι, δεν χρειάζεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο ο εισοδισμός, ξέρω εγώ, να μπει άρα και μάρα μέσα και να προσποιούνται ότι είναι κάτι για να, να εκμεταλλεύονται τους αγώνες των άλλων ανθρώπων. Και άλλο να είσαι ανοιχτός, να έρθει ένας άνθρωπος που πει εσύ, μα πες μου, δεν καταλάβω αυτό, τι είναι αυτές οι μαλακές που λέτε. Και να κάνεις συζητήσεις μαζί του. Ναι. Με αυτήν την έννοια. Okay. Άρα θεωρείς ότι ο Νίτσα έχει κάτι, έχει σχέση. Κοίταξε, έχει σίγουρα πολλά στοιχεία που τον κατατάσσουν όχι αναρχικό. Έχει, είναι υπεροχιστής πρώτα απ' όλα. Υπεροχιστής, όχι καμία σχέση με ρατσισμούς και αυτά, απλά πίστευε στην υπεροχή, ρε παιδί μου. Του ατόμου, ας πούμε. Του ατόμου, αλλά εκεί είναι η ερμηνεία που θα του δώσει ο καθένας δύσκολη. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από ό,τι κάνει με τα μοντέρνη η Γάλλη τη δεκαετία του 60 και να τον βγάλει ότι είναι αναρχικός. Όπως έχει κάνει ο Ντεριντά και όλοι αυτοί, ο Φουγκό. Μπορεί να ξεκινήσει όμως από την ακροδεξιά και να πεις, όχι, δεν το νοούσε αυτό έτσι, το νοούσε αλλιώς. Ναι. Αλλά έχει στοιχεία. Δηλαδή αυτό που είχε την αγάπη για το άτομο που πρέπει να επαναστατήσει αν χρειαστεί και ενάντια στην κοινωνία και στο κράτος και να κάνει αυτό που πιστεύει, αυτό ηθικό και σωστό. Αυτό είναι αναρχικό. Mm. Είναι επαναστατικό. Τι να κάνουμε. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι επηρέασε τόσους αναρχικούς. Ναι, σωστά. Και την Goldman, ας πούμε. Ναι, ναι, και μεγάλες προσωπικότητες. Ναι. Αν και μου απάντησες πριν, μου είπες, αλλά θέλω να σε ξαναρωτήσω, να σε ρωτήσω μάλλον. Ασχολείσαι, πόσα έχεις γράψει μέχρι στο ρημάτι. Έχω γράψει 4 βιβλία, 4 μυθιστορήματα. Είναι μία σαν τριλογία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δυστοπία, τέλος πάντων. Το πρώτο ήταν ο Έκτορας το 2065, μετά βγήκε η Ευρώπη το 2085 και το τρίτο ήταν το Λυκόφωτο Τρόμου. Και έχω γράψει και ένα πριν 3 χρόνια, το τελευταίο μου δηλαδή, το Θα έρθουμε για εσάς. Mm-hmm. Αυτά. Αυτά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι φαντασίας βιβλία. Ναι, ναι. Είναι δυστοπικά, ας πούμε. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς από τους οποίους έχεις επηρεαστεί, ας πούμε, σε αυτά. Ναι, κοίταξε, με επηρεάζει πολύ ο Ουίλιαμ Μπάρος, δεν ξέρω αν φαίνεται, συγγραφή μου και αυτά. Αλλά μ' άρεσε έτσι, αυτή η ανατροπή της πραγματικότητας. Ο Φίλιπ Ντικ πάρα πολύ. Ο Ζαμιάτιν με έχει επηρεάσει. Και κοίταξε, όλοι, δηλαδή και ο Ντοσογεύσκη και ο Κάφκα και όλα αυτά, τώρα εντάξει, δεν είναι. Είναι ναι. Όλοι αυτοί, όποιος λίγο διαβάσει από αυτούς, θα πειράσει, δεν γίνεται. Σωστά. Και τέλος πάντων, προσπαθώ να έχω και το δικό μου στυλ, παιδί μου, να. Αλλά ότι έχω επιρροές, έχω. Σε αυτά που έχουν κάνει βασικά με την Ευρώπη, ναι. Παρουσιάζει ένα κλίμα πολύ σοφερό, ρε παιδί μου. Βέβαια έχουν και δικαιώθηκα τα βιβλία. Τι πες? Δικαιώθηκα όμως. Ναι. Αλλά είναι ιδιαίτερα ζωφερό. Και σε κάποια από αυτά, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο, νομίζω είναι ο Έκτορας το 2065, δεν είμαι σίγουρος, θα μπορώ να κάνω λάθος. Σε κάποια φάση νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα, στην Ομόνια, που παρουσιάζεται ένας τύπος προφήτης, στο οποίο έχεις δώσει το ονοματεπώνυμό σου. Σωστά. Αυτοτρολάρισμα λίγο. Μπράβο, ναι, αυτό γιατί είναι αυτοτρολάρισμα. Αυτοτρολάρισμα. Ναι. Κοίταξε, έχω και ένα όμως
κορυφό μήνυμα εκεί. Για το πιέσαι. Όχι, δεν ξέρω, γι' αυτό σου. Ο προφήτης, το βιβλίο που έχει γράψει δεν είναι ο Τρόας του 2065, είναι ο Ενίας του 2065. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό. Είναι δηλαδή μια εναλλακτική πραγματικότητα, κατάλαβες. Ναι, οκ. Έτσι το έκανα, χαβαλέ, δεν είναι. Ναι, εντάξει, τώρα τα λέω. Θέλω να μου πεις τι είναι ουτοπία και τι δυστοπία για σένα. Τι είναι ουτοπία και τι είναι δυστοπία. Καλά, ουτοπία πλέον δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Ουτοπία είναι άλλων εποχών, άλλων αιώνων. Δεν πιστεύω τώρα πια κανείς ότι κάνει ουτοπικά έργα. Δηλαδή και το Hollywood, άμα θέλει να σου γυρίσει μια ταινία τύπου Star Trek, που ήταν μια μορφή ουτοπίας, δεν θα πουλήσει. Ναι. Κακά τα ψέματα. Γιατί ακόμα για τα Star Wars, με τόση βία που έχουν, δεν μπορεί να το πεις ουτοπία. Το βλέπεις, είναι ωραίο σαν θέαμα, δεν είναι ουτοπία όμως. Δυστοπία τώρα είναι το κυρίαρχο θέμα και δυστυχώς δεν είναι μόνο οι επαναστάτες που το χρησιμοποιούν για να προφητέψουν, μάλλον για να προειδεάσουν τον κόσμο να αντισταθούν, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι και το σύστημα αυτή τη στιγμή προάγει δυστοπική τέχνη με μεγάλη απόλαυση το κάνει για να συνηθίσει να εθίσει τον κόσμο στο άσχημο. Δηλαδή η μανία που βγάζει το Hollywood δυστοπικές ταινίες πλέον είναι λίγο προβληματικά να ετοιμάζει τον κόσμο για τον αγώνα επιβίωσης που έρχεται. Ναι. Συνεχώς βγαίνουν, αυτό μου θυμίζει λίγο τη δεκαετία του 80 που βγάζαν συνέχεια ταινίες για πυρηνικές καταστροφές. Μέχρι και παιδικά, δηλαδή εντάξει θυμάστε τα τρομερά τα Robotech. Ναι. Ένα τρομερό παιδικό έτσι δεν είναι. Αλλά ήταν μετά από μια πυρηνική καταστροφή, δηλαδή σαν προετοιμάζαν τον κόσμο και τα παιδιά ότι κάτι άσχημο θα γίνει. Και τι με έχει προβληματίσει αυτό. Είχα γράψει και ένα άνθρωπο το 2013 για τη δυστοπία και τον νέο φιλελευθερισμό και παλιότερα. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω. Ναι. Okay. Θέλω να αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο που έχει γράψει που λέγεται Ο Μανιακός Δον Κιχώτης. Ναι. Και λες σε κάποια στιγμή. Η παραπάνω λες ιστορία δείχνει κατά τη γνώμη μου πάντα ότι δεν είναι όλοι οι ρομαντικοί Δον Κιχώτες ακίνδυνοι. Επίσης, όπως έγραψε κάποιος δημοσιογράφος αναφορικά με το θέμα, καλύτερα να ζούμε ώστε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας και όχι να ζούμε μια μίζερη ζωή που θα την ανακουφίζουν τα βιβλία και οι ταινίες. Η καταπίεση των ονείρων μπορεί να οδηγήσει σε απρόοπτες συνέπειες. Τραγικό παράδειγμα η ιστορία του Γιάννη που μόλις σας διηγήθηκα. Υπάρχουν μανιακοί δονκιχώτες ανάμεσά μας. Εγώ θέλω να πω ότι το διάβασα αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί όντως περιγράφει κάτι, ρε παιδί μου, που μπορεί να γίνει. Ναι. Πιστεύω ότι. Μπορεί να μην εξαιρούμαστε κι εμείς από αυτό, έτσι. Εννοείται, τι, εντάξει. Υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, τέτοιοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί. Γιατί είναι μια αφήγηση ενός ανθρώπου, ας πούμε, που καταπιέζεται, και ένα πρωί ξυπνάει, φοράει μια στολή. Έχει ένα φαντασιακό κόσμο, ρε παιδί μου, μέσα και έρχεται διάφορα. Και αρχίζει να σφάζει κόσμο, πρώτα από τους γονείς του ξεκινώντας, οι οποίοι, αν θυμάμαι καλά, είναι το καλό παιδί της οικογένειας. Ναι. Δεν είναι, του σογιού, ας πούμε, γενικά, ότι έχει καταφέρει πράγματα, έτσι. Ναι. Υπάρχουν, πιστεύεις, τέτοιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν. Να φτάσω σε τέτοιο σημείο που όντως νιώθω πολύ καταπιεστικά, ας πούμε, ζουν μια καταπιεστική πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν μια ζωή, πώς να σου πω, μίζερη, συμβιβασμένη και αυτά. Και ναι, είναι άμα του λασκάρει αυτό που λένε η βίδα που λέγαμε παλιά. Ναι. Αυτό που ξέρεις τώρα, άμα και λίγη ψυχανάλυση να διαβάσεις, άμα, αυτό που λέγει και ο Γιούγκ νομίζω και η... και ο Λακάν, δεν ξέρω, δεν τα έχω δει και πολύ καλά στο μυαλό μου τώρα, ποιος το λέει ακριβώς, ότι πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου όπως θέλεις. Άμα αρχίσεις και ζήσεις τη ζωή σου όπως... βέβαια δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο, γιατί όταν ο άλλος άνθρωπος είναι ένας φτωχός άνθρωπος και τον έχουν από μικρό να δουλεύει αυτά, και αυτό σε επιλογές είχε ο άνθρωπος. Αλλά όλα αυτά προκαλούν προβλήματα. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να ζήσεις τα όνειρά σου και ζήσεις μια μίζερη πραγματικότητα, μπορεί να φερθείς άσχημα στον περίγυρό σου και στον εαυτό σου, πρώτα και κυρία. Τώρα, η ιστορία και το Γιάννη δεν είναι τόσο για τους πραγματικά, για τα πραγματικά θύματα της κοινωνίας, που είναι οι άνθρωποι που ούτως ή άλλως δεν φταίει ο άνθρωπος που είναι πάμφτωχος και δεν μπορεί να ζήσει τα όνειρά του. Για κάποιους που ίσως κάποτε είχαν την ευκαιρία και πουλήσαν τα όνειρά τους. Α, με αυτό έχει να κάνει. Νομίζω ότι περισσότερο είχε να κάνει με έναν τύπο ο οποίος σου λέει: εγώ θα γίνω καλός λογιστής, εγώ θα
κάνω τη ζωή μου να με καμαρώνει η μαμάκα μου, ο μπαμπακάς μου, mm-hmm. να κάνω οικογένεια. Και ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και είναι... κοιτάζει τον καθρέφτη και λέει τελικά με ένα τίποτα. Αυτό. Ωραία. Έχεις αναφερθεί κάποια στιγμή σε κρυπτοφασίστες, έτσι το έχεις θέσει, αν θυμάμαι καλά, που υπάρχουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν θέλω να μου πεις παραδείγματα κτλ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να μου πεις πώς το εννοείς αυτό. Το εννοείς ως συμπεριφορά, ως τι. Αυτό τώρα δεν το θυμάμαι που το έχω πει. Το έχεις πει στη συζήτηση που είχες κάνει με το καραβάνι. Αν θυμάμαι καλά. Μάλλον για συμπεριφορές και για... Δεν τον όλα δηλαδή ότι είναι... Ιδεολογικά, εντάξει, ναι, κοίταξε, μα δεν είναι κάτι που λέω τρομερό αυτό. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν άλλη άποψη γενικότερα. Ναι. Ακόμα και μέσα σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι είναι ελευθεριακός. Θέλουν να επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις μονίμως κομπλεξικοί. Mm-hmm. Δεν θέλουν δηλαδή να χάσουν σε μια συζήτηση. Ναι. Υπάρχουν σε όλους τους χώρους, μα όλες οι ιδεολογίες, ακόμα και ο αναρχισμός, προέρχονται από την κοινωνία. Άρα έχουν και, κουβαλάνε και τα κουσούρια της κοινωνίας, δεν είναι. Σωστά. Συμφωνώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στην τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις μελλοντικά σχέδια, αν υπάρχουν, ναι. αυτών των τριών με τα οποία καταπιάνεις εσύ, ας πούμε, και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, και για το group, και για το περιοδικό, και για το... Εντάξει, κοίταξε. Το περιοδικό το συνεχίζουμε. Το group το συνεχίζουμε. Θα βγάλουμε κάτι καινούριο τώρα. Το ζαμ θα συνεχιστεί όσο υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ναι. Αυτό που ετοιμάζω εγώ είναι να γράψω ένα νέο βιβλίο. Ωραία. Και αυτό το νέο βιβλίο θα έχει να κάνει με πώς οι άνθρωποι όχι μόνο ξεπουλάνε τον όνειρά τους, γίνονται κακοί έως πολύ κακοί, είναι έτοιμοι ακόμα και να σκοτώσουν για να κρατήσουν την ασφαλεία τους. Mm-hmm. Θα είναι δυστοπικό. Ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Θα είναι δυστοπικό όπως και όλα τα άλλα. Θα είναι, αλλά κοίταξε, και η δυστοπία στην ουσία, η καλή δυστοπία σου μιλάει για το τώρα και τη ζωή που ζεις και που δεν έχει κάποια, ας πούμε, προοπτική. Ναι. Τελικά δεν θα είναι αυτή η τελευταία ερώτηση, θα είναι μια άλλη. Ωραία. Θέλω να μου πεις, υπάρχει μια, από όσα πράγματα είχα δει, ας πούμε, για σένα, παιδί μου, μια περιπέτεια σε σχέση με κάποια δουλειά που ήσουν, έχει γίνει κάτι, τραβιέσαι κάτι χρόνια, κάποια καστήρια. Αυτό έχει λήξει, θα σου πω. Δούλευα ορίσου χρόνου σε μια ιδιωτική εταιρεία, δημοσίου όμως, και μ' απολύσανε, έτσι, μενούμενα ορίσου χρόνου. Σ' απολύσανε με ποια λογική, δηλαδή τι είπα. Ότι δεν τους έκανα, αλλά ήταν απόλυση χωρίς σοβαρό λόγο, τόσο βάση, δηλαδή. Δεν ήταν να πεις ότι είχα κάνει κάτι, απόλυση τώρα χωρίς σοβαρό λόγο δεν γίνεται στο δημόσιο. Αυτοί βέβαια είχαν τις γνώσεις, τις ιδέες μου και ξέρανε αυτά. Ξέρανε με αυτά που ασχολείσαι και καταπιάνεσαι, τα ξέρανε, πιστεύεις. Μου είχαν πει ότι και για την ιδεολογία μου, σε στυλ παρένεσης, φιλικά, πρόσεξε, εντάξει, έχεις αυτή την ιδεολογία. Αυτά έτσι γίνονται, ναι. Φιλικά πάντα. Και μετά μου λέει, ξέρουμε για τον group σου που έχεις Μυτιλήνη, μαγικές στιγμές τώρα, αλλά τώρα πρέπει να προσαρμοστείς εδώ σαν νέα δεδομένα και κάτι άρες μάρες κουκουνάρες, τέλος πάντων, και μετά πήρα τον πόλο και με απολύσανε. Εννοείται δεν είχα την παραμικρή βοήθεια από μόνο άτομα έτσι και μαγιά τους του ελευθεριακού χώρου και αυτά και κάποιοι απλοί άνθρωποι της αριστεράς και αυτά. Είδα ρε παιδί μου ότι όταν είσαι μονάδα σε τσακίζουν. Εννοείται δεν έβγαλε ποτέ ανακοίνωση ηγεσία για μένα. Εννοείται ότι γράφτηκαν ελάχιστα πράγματα στον τύπο για μένα και εννοείται ότι έχασα όλα τα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτό. Πόσα χρόνια είναι αυτό τώρα? Αυτό ήταν. Ήμουν ο πρώτος που απολύθηκα στο μνημόνιο. Ο πρώτος. Έγινε τον Αύγουστο του 2010. Ναι, όντως. Ήμουν ο πρώτος. Η Μπριμπελή με έβαλε την τσίφρα της εκεί πέρα και έτσι. Και ήμουν ο πρώτος.
Αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, σε... εντάξει, εγώ ήμουνα μαζί με άλλους ανθρώπους. Άλλοι έχουν αυτοκτονήσει, άλλοι έχουν πάθει πάρα πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Τους ζητάω. Άλλοι φύγανε εξωτερικό, άλλο πήγε Αλάσκα, άλλο πήγε Νέα Ζηλανδία, άλλο πήγε όπου μπορεί να φανταστεί. Αλλά η κατάσταση πέρα του κακού χειρότερο. Mm-hmm. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ. Και εσύ, αλλά και εσύ κάνεις πολύ καλή δουλειά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.